Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή για ακόμη ένα πρωί στον Λίμπερο 107,4. Ενωμένοι, δυνατοί, ξυπνητοί, αγέροχοι, είμαστε εδώ για να σας υποδεχθούμε στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας. Καλημερίζω το φίλο μου τον Στέφανο που έχω απέναντί μου. Τι γίνεται, Στέφανο? Ελσαμπορνάνο, buenos días, buenos días, Paco Herrera. Κουνάς μαντήλι, λευκό. Ρίσκο, ναι. Καρυπίδη συμφώνησε σε διαζύγιο με τον Ερέρα χωρίς να έχει έτοιμο τον αντικαταστάτη του. Ξεκίνησαν οι φυλάδες οι πρωινές. Καλημέρα σε όλο το πλανήτη που σας είσαι. Έτσι. Είστε στη Σαλονική δικοινός. Κάτι τελικά έγινε, κάποιους άλλους. Πες μου κάτι θετικό. Κάτι θετικό, θες πολλά. Θες να σου πω ένα θετικό. Δεν πες ένα θετικό. Σερτάκης λεμονής. Έρχεται το στον Άρη. Όχι, α, δεν τον θέλει. Το θέλω πολύ. Έχουμε... Λέω εγώ τώρα. Α, πριν το ξεκινήσουμε να ψάχνουμε, λέω εγώ τώρα. Εγώ θα ήθελα να δω Έκτορ Ραούλ Κούπερ ξανά στον Άρη. Σε 244 έγινα. Για να ξαναζήσουμε μυθικές στιγμές, να επαναφέρουμε. Καλά, για το. Να επαναφέρουμε εδώ πέρα, να έχει την τιμητική το Μάριο Σλαμά. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Υπάρχει μια ίντριγκα, αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να την πω. Ναι. Δεν θα την πω με τίποτα. 6 και 6. Θα τη γράψω σε ένα χαρτάκι. Δεν σε ακούει κανένας. 6 και 6, πες την. Θα τη γράψω σε ένα χαρτάκι. Θα τη φωτογραφίσω, θα βγάλουμε φωτογραφία. Θα έχουμε την ημερομηνία από την έδειξα και όλα. Θα τη γράψω. Πες το τώρα, βρέδε. Όχι, με τίποτα δεν γίνεται. Γράφεται, θα γράφεται η εκπομπή, ηχογραφείται. Αν δεν το πεις τώρα, τι χαρτάκι για αυτά. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Γίνουμε... Βαλάντη, καινούριο. Όχι, μπορεί να γίνουμε τέτοιο. Ιστορία μεγάλη. Όχι, δεν θα το. Ιστορία ή ρόμπα. Ρόμπα δεν θα γίνουμε. Μπορεί να γίνει πυροτέχνημα η Θεσσαλονίκη. Δεν το. Μάλιστα. Θα το γράψω και άμα γίνει. Θα το δείξω. Άγγελο Αναστασιάδη θα μου πει τώρα, α πούμε. Όχι. Πώς μπορεί να γίνει αλλιώς πυροτέχνημα. Μια ημερομηνία επάνω. Τώρα μας ξεκινάς έτσι και μας βάζεις φυτίλια. Ήδη ξεκινάς να βάζεις φυτίλια. Θα το γράψω και θα βάλω μια εφημερίδα την ημερομηνία της να ξέρει ο κόσμος ότι. Καλά, γράψω, θα το διαβάσω εγώ, θα το δω. Φυσικά θα το δω. Ωραία, θα βγω αύριο. Τώρα κιόλας. Θα βγω αύριο 6 παρατετάρτο και θα το πω στο. Θα γίνουμε εδώ. Τι μπορεί, μωρέ, υπάρχει κάτι που μπορεί να βάλει φωτιά στη Θεσσαλονίκη? Πιστεύω πως πλέον τίποτα δεν μπορεί να κινητοποιήσει αθλητικό στην πόλη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και οι δύο πλευρές το θέλουν. Το σαλπικίδι να πάρει προπονητή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και οι δύο πλευρές, μάλιστα. Μπορούμε να το φανταστούμε. Παύλο Γκαρσία, ξέρω τι να σου πω. Νάτσο Γκαρσία. Πιστεύω σε αυτή την ομάδα, λέει. Καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα. Πριν πούμε οτιδήποτε, πριν εισαχθούμε. Δουλειά, πιάσαμε δουλειά. Βάλα ακουστικά, ξεκινάμε. Βάλα εδώ. Καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλώς το να. Αυτά που λέει ο φίλος μου Στέφανος, χτες είδαμε ακριβώς τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή. Την απόλυτη στήριξη από την διοίκηση του Ηρακλή και την απόλυση. Και στα δύο ακριβώς θέματα. Μάλιστα. Και δεύτερον, την Κυριακή αφού τον φάγατε τον επόμενο προπονητή. Για θυμίστε τι έλεγε ο φίλος μου ο Στέφανος με τον Ραπτόπουλο. Τι λέγανε? Έλεγε θα χάσει η Τρίπολη για να φύγει ο Παντελίδη. Έτσι λέγανε. Από την Κυριακή τα έλεγε. Ναι. Εντάξει, αυτόν θέλουνε ρε παιδί μου, εντάξει. Από την Κυριακή το λέγανε και τον φάγανε χτες και... Ναι. Και πάει και η Τρίπολη. Πάει και η Τρίπολη. Έφυγε ο... Όχι, δεν έφυγε, αλλά για δρόμο. Έτοιμος είναι με το... να γίνει τράπα. Περιμένει τον ΟΑΕΔ να ανοίξει κι αυτό. Να σου πω κάτι, εγώ δεν τον θέλω, δεν καίγομαι γι' αυτό. Μάλιστα, σαν ναι, Παντελίδης. Ναι, δηλαδή για εκεί τη βλέπω τη δουλειά. Ναι. Κοίταξε, είπαμε για τον Ερέρα, ξέρει πολύ μπάλα, αλλά... Εδώ και 15 μέρες. Ναι. Εδώ και 15 μέρες. Ήτανε. Ναι, ελπίζω η αλλαγή δικιά σας να βγει σε καλό και η απόφαση των δικών μας να μείνει, ναι. Να μην μας βγει σε μπούμερα. Σε κακό. Κοίταξε. Σε μπούμερα. Και είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση. Δύο διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Κέρδιζες τον Πανιόνιο, κύριε Ερέρα, και ένα χι έπαιρνε στα ντέρμπι και ήσουν ακόμα εδώ, δεν υπήρχε θέμα. Είπαμε ότι έγινε με το. Όλα, για μένα όλα ήταν το πέναλτι του Γιουνές. Εγώ νομίζω ότι είναι διαφορετική η κατάσταση που επικρατεί στον Ηρακλή από ότι στον Άρη. Στον Ηρακλή παίρνει μεγαλύτερη κατακραυγή όμως. Ναι, όχι μόνο αυτό. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι δικαιολογημένα να.
να επικρατεί πίεση. Για, όχι, πέρα από το παρανο, από το νωρίς, είναι δικαιολογημένο να επικρατεί πίεση, γιατί η ομάδα δεν μπορεί να κάτσει στη Β' Εθνική, πρέπει να πιστέψει στην Πρώτη Εθνική. Εν αντιθέσει με τον Άρη, που αναλαμβάνω ότι είναι θέση μου, ότι πρέπει σε πρώτο βαθμό να φτιάξει μια ομάδα, να υπάρχει μια σταθερότητα και κατόπιν να δει το δεύτερο βήμα παραπάνω, αν δεν θέλει να περάσει ό,τι έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρεις τι μου θυμίζει, ελπίζω να μην γίνει έτσι. Ναι. Τον προπέρσινο τον Άρη που φωνάζαν οι Αριανοί για τον Αναστόπουλο και έμεινε μέχρι να χάσουν σχεδόν τη Μισιάνο. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Δηλαδή, ελπίζω να μην γίνει σαν τον Άρη τον προπέρσινο. Για τον Ηρακλή, λες. Ναι. Για τον Ηρακλή. Ναι, 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 γιατί ακριβώς τέλεια δεν λέγαμε τον Αναστόπουλο. Ναι. Καλά μετράει μέρες. Όταν έχει 8 βαθμούς διαφορά από το τότε. Εντάξει. Η απόλυτη στήριξη την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ο Καρυπίδης και είπε στηρίζουμε. Καλά, όπως είπα. Όταν βγαίνουν και στηρίζουν οι πρόεδροι, φεύγει ο πρόεδρος. Αυτό ακριβώς. Οπότε περίμενα και ίδιο μαζί, αλλά είδαμε δύο διαφορετικές απόψεις. Πώς θα γίνει η δουλίτσα, ένα-ένα πρέπει να φύγει. Τι τώρα δεν μα χάλαφε. Γνωστό, ή αυτός ο τεχνικός διευθυντής, ένας από τους δύο έπρεπε να μείνει. Αφού τα είχαν, δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί και ο τεχνικός διευθυντής τον ξεπρόφτιασε χτες, ο ένας, και ο άλλος λέει δεν το κουναϊροποιεί. Είναι αυτό που πιστεύανε ακριβώς. Ναι. Ο ένας με δηλώσεις. Εγώ τον Ερέρα θα τον ήθελα 5 χρόνια συμβόλαιο, αν έλεγε την αλήθεια ότι ξέρεις, είμαι αναγκασμένος να βάζω τους παίχτες εκεί, θα τον παραδεχόμουν. Γιατί δεν πιστεύω να μην ξέρει μπάλα, ρε παιδί μου, τώρα αυτός ο άνθρωπος. Εντάξει, ήταν. Που έπαιξε τόσο ψηλά την άμυνα με την Άκη, άλλαξε τα λίμπερο. Ήταν. Κοίταξε, και εγώ κάνω με ξένο ποπό τον γκέι, έτσι, να μην το πω τώρα πρωινιάτικα αλλιώ. Σίγουρα. Αλλά γιατί ακούω συνοπαδού, παοξίδε ή τέτοια. Γιατί λέει δεν. Κάτσε ρε φίλε, σε ένα Λουτσέσκο έχανε τόσα μάτς. Αλλά και σου έβαζε. Κάτσε μισό λεπτό. Σου έβαζε το Κάνια μαζί με τον Μαλεζά Στόπερ. Τι θα έλεγε, δεν θα γάβγιζε. 6 και 11 ξεκινήσατε να μιλάτε. Θα γάβγιζε. Παοξί, θα γάβγιζε. Στη θέση του, ο καθένα θέση του. Βέβαια. Εντάξει. Την είδε η Μπαρτσελόνα με την ΑΚ και έπαιζε την άμυνά του στη γραμμή του κέντρου. Με βέβαια τώρα. Τι άλλο πάνω. Ανησυχίες πρωί-πρωί. Έγινε. Σάρα μου λες τώρα θα βάλω το Πέλκα δίπλα στο Μαωρίτσιο Εξάρι που είναι και πεσμένος, ας πούμε. Αυτά έφτιαχνε, κάτι τέτοια τώρα. Εντάξει. Εδώ έχουμε άλλα πιο σημαντικά ζητήματα. Αφήστε τα ποδόσφαιρα. Άστα τώρα έχουμε πιο σημαντικά. Ο Μπάμπη τώρα θα πει εδώ πιο τώρα. Πιο σημαντικά ζητήματα. Και με βάζετε να κάψω θεματάκια. Με κάνει γιατί από τι 11 και 11 μου λένε αυτό. Μα το έκλεισε. Κάτσε τώρα να βάλει ο Μπάμπη εδώ πέρα τη Αγία Σωσία. Ποιο, τι ήταν η Σωσία. Πήγε η κόρη του Κόρφα στο My Style Rocks και την κατακρεουργήσανε τώρα. Τι λέει εδώ, ανάστατη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν παίρνετε χαμπάρι. Πολεμάνε τον Μπάουκ για ακόμη μια φορά. Αλλά πού, με τα 4-4-2 που να τα δει όλα αυτά. Η Πατρίτσια, ναι, ξεκίνησε χθε να εμφανίζεται στο My Style Rocks πρώτη. Πόσο ύψη είναι. Δεν ξέρω, θα τη μέτρησα, δεν πήραμε ζούρα. Να πάρεις. Αλλά κανονικά την έχουν για διώξιμο με το που ήρθε. Τι λέρε, φίλε. Βέβαια, τι τη δώσαν τη χαμηλότερη βαθμολογία. Τη λέγανε αυτά, κορίτσι μου, ντύθηκε σαν φοιτήτρια για να πας στη σχολή σου. Η ίδια η κόρη του Τζον Κόρφα. Έκλαψε το χρυσό. Όχι μόνο, όχι δεν έκλαψε, αλλά ανέδειξε πολιτιστικά στοιχεία τη. Θεσσαλονίκης, διότι είπε ότι ντύθηκα για να πάω να επισκεφτώ τα open houses. Ένα project, ένα project, ξέρεις, είναι το open house. Ούτε ξέρω, είναι ένα project που γίνεται συχνά στην Θεσσαλονίκη, που πηγαίνεις και επισκέφτεσαι κάποια κτίρια, κάποια σπίτια ιστορικής φύσεως, γίνεται ξενάγηση, είναι πάρα πολύ ωραίο. Κουδουνιάρι κάτω τα χέρια από την κορφίνα. Ναι. Και λέει, ντύθηκα έτσι και πήγε στη Βασιλίση Σόλχας να δω ένα ωραίο τέτοιο. Ανέδειξε δηλαδή τις οδούς. Γιατί εμείς πρέπει να ξέρουμε την Πατησίων, γιατί πρέπει να ξέρουμε την Ακαδημία, τι γιατί Κουμουνδούρου. Πρέπει να ξέρουμε την Κουμουνδούρου, τη Σταδίου και όλους τους οδούς, και όλες τις οδούς των Αθηνών. Ναι. Βγήκε ένας άνθρωπος, ένα εκπρόσωπο της πόλεως και οφείλουμε να το στηρίξουμε. Αλλά βλέπουμε εκεί μεθοδεύσεις από το κανάλι του Αλαφούζου. Τροπή, έσχος. Είναι, αυτά δεν τα λέτε όμως. Για την πολεμάνε τη Μακεδονία. Πολεμάνε τον ένα, πολεμάνε τον άλλο. Στα πραγματικά στοιχεία δεν τα αναδεικνύει. Και ήρθε αυτή εδώ εκπομπή, κυρίες και κύριοι, να δώσει την σωστή έτσι βάση των θεμάτων. Η μικρή Κορφίνα είπε: καθίστε καλά, θα φέρω το θείο Χρήστο Τσέκο. Το είπε. Δεν τα είπα. Να τα πει αυτά. Να πάει η κόρη του Τσέκου επίση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχει ο άνθρωπο και κόρη. Ας πούμε, να πάει και η κυρία Γκολάσο να πει. Εντάξει. Κόρε θερμέ. Ξέρω πάω που θυμίζεται αυτό. Η κόρη του Πρέλεβιτ. Σταρελά στο παρελθόν βεβαίω. Έχει σηκώσει κούπα πιο νωρί από τον πασχετικό Πάουκ. Να πάει η κόρη Πρέλεβιτ. Ναι, βεβαίω. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Καλημέρα. Καλώς το να. Σταυρόπουλου, πού πήγε στη φάρμα? Κορ του Μακαρά. Το θυμάσαι εκείνο η φάρμα? Η φάρμα, ναι. Φάρμα, ρε φίλε, ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Που κάνανε και δουλειές. Ναι. Τα βαλάχανα. Στεφανάκο, πιστεύω ότι κάνατε λάθος που το διώξατε. Πιστεύω ότι κάναμε πάρα πολύ καλά.
Έπρεπε να περιμένετε και το μάτι της Κυριακής και μετά να το διώχνετε. Ναι, ναι. Ναι, να χάσουμε και εκεί. Να. Αν λέμε τώρα, εμείς δεν είπαμε ότι θα χάσετε. Αν δε, χάσετε εκεί. Δεν δε χάνεις, ρε. Εκεί. Λέμε, ρε παιδί μου, αν. Ναι, ναι. Και παίζετε μετά και εκτός έδρας με τον Όφη, νομίζω. Ναι. Στο καπάκι. Ναι. Λέμε και αν. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκό δεν έχει μετά. Ναι. Παναθηναϊκό. Ναι. Οι στόχοι μετά ποιοι είναι, μπροστά πάνω ή μπροστά κάτω? Ευρώπη. Μόνο. Ευρώπη. Αν πάρουμε τα αν δηλαδή και κάνεις ένα μπουργκουμέ στη Βίτη και ένα στο πρωτάθλημα, τι γίνεται σε σένα? Δεν ξέρω. Α, μάλλον αποκλειόμαστε από Ευρώπη και σφίγγουμε για το πρωτάθλημα. Α, σφίγγεστε. Αυτό γίνεται. Και ο Λουτσέσκο αλλά... δηλαδή δεν θα ακούσει τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου, δεν νομίζω. Εντάξει. Έχουμε. Δύο. Άμα αυτό κάνει άλλες δύο. Εντάξει, μην βάζουμε αν τώρα. Δεν μου λες και μετά πέφτουνε τρεις κατευθείαν. Τέσσερις. Τέταρτος μπαράζ, ναι. Ο τέταρτος μπαράζ. Ναι. Λέμε αν γίνει το μπαράζ. Ναι. Πού θα γίνει, στο Βόλο, στην Πεζογέφυρα κανονικά? Όχι, εδώ στο Καφτατζόγλιο, θα ρίξω ξανά την Ηρακλή. Φαντάζεσαι μπαράζ τώρα, Άρης Ηρακλής? Τι Άρης Ηρακλής, ρε φίλε? Όπως και να είναι, πρέπει να είναι στο Βόλο. Να πάω, εγώ το έχω το πανό έτοιμο. Ναι. Θα σβήσω το Ολυμπιακός και θα βάλω καλή επιτυχία στο αξιόσημο σωματείο του Ολυμπιακού. Ποιος είναι ο κακοπροαίρετος ακροατής που έχει λιγότερες κούπες από τον Βασίλη Λυπηρίδη? Αυτός μιλάει. Ποιος μιλάει? Το μπάσκετ. Μια σκηπιά μου το γόρι. Όλες οι κούπες του και πρωτάθλημα και κύπελλα. Ποιος είναι αυτό το επιχείρημά σου με σκοτώνει? Ειδικό το δικό σου με τον Βόλο. Ο Λυπηρίδης, να ρωτήσω κιόλα, το βάλε τον μπλουζάκι από την κανονική πλευρά ή από εκείνη? Από την κανονική. Εγώ είχα πολυτέλεια να έχω Βασίλη Λυπηρίδη συμβόλαιο και να βρίζει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Αυτή τη δουλειά του Βασίλη Λυπηρίδη. Φαντάσου τι απλά ήμουν. Πήγαμε τώρα στο Λυπηρίδη. Φαντάσου, ρε φίλε. Κατάλαβα. Μέχρι σήμερα κάνει προσποίηση ο Ρωμανίδης ότι θα σουτάρει. Ναι. Και τώρα προχωράει στον δρόμο και κάνει προσποίηση ότι θα περπατήσει. Έτσι, ακόμα θυμάσαι το Γιαννάκη στο 0,7 που έπεφτε μέσα η μπάλα στο διχτάκι. Αυτό είναι το θέμα. Στεναχώρια. Δεν είναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχω περισσότερες νίκες. Παρ' όλα αυτά έχεις ποδόσφαιρο μπάσκετ λιγότερους τίτλους από τον Βασίλη Λυπηρίδη. Φαντάσου. Έχω περισσότερες νίκες στα πάω κάρι. Εντάξει. Της ΠΑΟΚ, στο σύνολο. Άμα τις μετράς ανάποδα στο εσύ. Στο μπάσκετ. Α, στο μπάσκετ. Μετράω κανονικά. Ναι, ναι, περισσότερες έχεις. Ναι, βέβαια. Μπράβο, συγχαρητήρια. Δεν λέω τίποτα, όλα είναι. Όλα είναι νούμερα. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κλείσεις, κάτσε, ωραία τα λέμε. Ρε. Κάτσε, γουστάρω με σένα, μ' αρέσει. Μη φύγεις. Μη φύγεις. Τι να πούμε πάλι, πόσες νίκες έχεις, πόσα πρωταθλήματα, ποιος έκανε τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Μα έτσι θα ξυπνήσουμε πρωί-πρωί. Κανένα, σα τα πω. Βάλε. Πήρε και δύο καφετιέρες για το γάμο του και μας είπε ότι πήγε και για εσά. Ασχολήθηκε με σένα τώρα. Καλά. Δεν θα έχουμε σοβαρά ζητήματα. Τσάω, τσάω. Καλημέρα, γορίνα μου. Ειλικρινά δεν βαρεθήκαμε να τα λέμε αυτά. Όχι, πόσα πρωταθλήματα, ποιο πήρε το πρωτάθλημα. Δεν πουλάει πλέον. Το Πάο Κάρης έχει τελειώσει. Ως αντι, το είδαμε κιόλας φέτος. Παίξανε δύο φορές Πάο Κάρης και δεν υπήρξαν καθόλου αντιπαραθέσεις, διενέξεις, χειροκροτήματα στην κερκίδα από τους φίλους του Άρεως για την ήττα. Περίμενες εσύ ποτέ να χάσει ο Άρης από τον Πάο στο πρωτάθλημα μέσα και να έχει χειροκροτήματα? Περίμενες την Τούμπα να φέρει εκεί στο κύπελο και να γιουχάρουν τους παοξίδες? Εντάξει. Άρα δείχνει αυτό μια μεταστροφή, μια μεταστροφή όσον αφορά τις διαθέσεις του κόσμου. Δεν είναι πλέον. Πρέπει να ξεκολλήσουμε από τη δεκαετία του 80 και του 90. Να επανέλθουμε ή μάλλον να ενταχθούμε στα νέα δεδομένα. Τα νέα δεδομένα των πρωταθλημάτων που θέλουν τα νέα παιδιά, δηλαδή οι νέες γενιές που εισέρχονται μέσα σε όλο αυτό. Οι νέες γενιές. Δεν λογίζουν και δεν έχουν την αντίληψη των πραγμάτων που είχαμε εμείς τα παλαιότερα χρόνια. Πού είναι οι νέες γενιές να πάρουν τηλέφωνο? Κοιμούνται ακόμα. Οι νέες γενιές δεν παίρνουν τηλέφωνο. Οι νέες γενιές δεν παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Το ΠΑΟΚ Άρης. Και τι θα κάνουμε που πήγαινε τις νέες γενιές που κοιμούνται? Αυτό είναι το θέμα. Οι νέες γενιές ενδιαφέρονται για το My Style Rocks. Άμα είναι για το Style Rocks μέσα είμαι κι εγώ. Που δουλειάρι έρχομαι. Έχει τόσο και σημαντικά ζητήματα. Σε παρακαλώ. Μπαίνουνε, εδώ κοντεύουνε. Πώς, αν μιλάμε για τρύπημα σε ομάδες, πώς μπορείς να σχολιάσεις το τρύπημα που συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Ναι, αγόρε μου, στον Αντένα. Και ο Αντένα πώς τρυπάει τον Sky? Για βοήθατε. Πώς τον τρυπάει? Παίρνοντας πρώην παίχτες του Survivor και βάζοντάς τους μέσα στο νόματς. Αυτό πριν δύο μέρες το άκουσα. Απειλούνται με μηνύσεις από τον παραγωγό του Survivor. Ναι, αλλά δεν έχουν κανένα συμβόλαιο αυτοί με το Sky ακόμα. Δεν έχουν κανένα συμβόλαιο. Ναι, αλλά ο Τούρκος την ψώνησε. Αυτό είναι το θέμα. Αν γίνει Τούρκος, κάνει καμιά επέμβαση εδώ πέρα. Τι έγινε? Τα εξαμήλια και τα έτσι και τα αυτά. Σε τι έγινε με τα Σλαμάγιο SS Καλιφόρνια Νίμιτς εδώ? Θα βοηθήσει. Αυτά είναι τρυπήματα. Δηλαδή τι έχουμε να θυμηθούμε? Ένα φασούλα έχουμε να θυμηθούμε. Ένα έτσι. Διάβαλο, άμα. Σε παρακαλώ. Εδώ θα τρυπήσω. 8 τον αριθμό.
με τον Βράντο λοιπόν, κανονικότατα. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια, στα Facebook μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. 3η-6 του μηνού Οσίου Λεωνάρδου είναι σήμερα. Λεωνάρδος Κούτρης. Λεωνάρδος Δικάπριος. Αυτός που έβγαλε την ασίστ προχθές την Κυριακή. Πολύ μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Λεωνάρδος Κούτρης, ο μοναδικός που γνωρίζουμε. Λεωνάρδο είναι επίσης και ο Μάτος. Ο γάτος Μάτος. Βέβαια, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Είναι το μοναδικό όνομα. Παγκόσμια ημέρα λέει για την παρεπόδιση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος στον πόλεμο και τις ένοπλες συγκρούσεις. Καλημέρα και στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι κάνετε παιδιά, καλά είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Στεφανάκος, εντάξει, καλύτερα είναι σήμερα. Καλά είμαι, ναι. Έτσι, κι εγώ καλύτερα ρε φίλε είμαι. Γιατί είσαι αγόρι μου, πες. Συχάσαμε. Ναι. Άντε. Ευτυχώς είναι κι άλλος ο καρκίνος. Και ο Ραόλ μαζί του. Εκείνος είναι μεγάλος καρκίνος. Αυτό ήθελα με πρόλαβες. Εκείνο είναι η μεγάλη επιτυχία. Εκείνο είναι μεγάλο, ο Λεκές ο μεγάλος. Πω. Λεκές. Ένας ακόμα έμεινε μικρός και εκείνος θέλει καθάρισμα. Εκείνος θα πάει την ομάδα τώρα να δει στη Σμύρνη τώρα. Με αυτόν θα πάμε. Αλλά εγώ θέλω να πάει ο Κουλτσίδας να την πάει την ομάδα. Να φύγει κι αυτός. Να πάει ο Κουλτσίδας. Κι αυτός δεν θα ακούγω την ομάδα μου ένα παλιό, ένα πρώην. Έτσι ακριβώς. Δρόμο, εκείνος είναι σαν τον ελληνικό καφέ του παχύ του σκέτου που έπεισε το καϊμάκι στο παντελόνι. Τέτοιος Λεκές είναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Αγόρι μου. Ρε πάτε, εσύ πώς γίνεται να σε Παρασκευή ορεστιάδα και Πέμπτη παρουσιάδα και Παρασκευή έκανε εκπομπή. Πότε έγινε αυτό? Δεν είχε πριν εβδομάδες ή δεν έκανε εκπομπή Παρασκευή? Την προηγούμενη Παρασκευή ήμουν στην Αναστασία. Πού πάει ορεστιάδα? Ορεστιάδα είχα πάει πριν από 3-4 εβδομάδες. Ναι, και η Παρασκευή πώς έκανε εκπομπή μετά αφού τα Παρασκευή βράδυ εκεί? Όχι, ρε, δεν έκανε εκπομπή. Έλειπα. Δεν έκανε τα εκπομπή. Πού με άκουσε να κάνω εκπομπή? Όχι, δεν θυμάμαι. Απλά ξέρω ότι δεν ήταν ορεστιάδα και ήταν ένα φιλαράκι μου. Και ήρθε και στείδε. Και λέω, Σάββατο θα ήρθε. Όχι, είναι Πέμπτη. Εγώ πηγαίνω Σάββατο γιατί Παρασκευή ξέρω έχει εκπομπή. Όχι, είναι Πέμπτη. Πήραμε. Μετά μπαίνει στο Facebook, ξέρω ένα μαγαζί που τέλο πάντων δεν θυμάμαι και πώ λεγόταν. Στο. Ναι. Όχι, Χορδό, κάπω αλλιώ. Πού παίξαμε. Ναι. Αχ, τώρα γιατί με κόλλησες εκεί τα παιδιά. Κόλλησα. Στο. Τέλος, δεν πειράζει. Έλα, ρε, είναι τοπικός ήρωας εκεί και κάνει μια επανάσταση. Μάθαμε όλη την ιστορία το 1300 και ενάντια. Ναι. Ένας τοπικός ήρωας της περιοχής. Με ξενικό όνομα όμως, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Γιατί κόλλησα. Πατήσουμε τοπικός ήρωας της περιοχής, οριστικά. Ναι. Οριστικά δεν. Και μου λέει Πέμπτη, αυτός επιμένει Πέμπτη, εγώ επιμένω Σάββατο γιατί ξέρω ότι υπάρχει κάτι που αποκλείεται. Μπορεί να είχα. Τελικά στο Facebook, τελικά Πέμπτη ήσουν. Μπορεί να είχα. Πώς τα κατάφερε και. Διπλή ιδιότητα. Παντού εδώ υπάρχει άνθρωπος, ενώ την προηγούμενη Κυριακή έλειπα. Υπάρχει άνθρωπος που ισχυρίστηκε ότι με είδε στην παρέλαση και συνομιλήσαμε μαζί. Οπα. Και ανταλλάξαμε και τα νέα μας και είπαμε που με ρώτησε πώς πήγε το live. Του είπα εγώ. Τόσο καλά και δυο. Τόσο καλά η παρέλαση. Εγώ ήμουν στην Καβάλα και αυτός μου λέει ότι με είδε νόμιμο στην παρέλαση. Αυτός πίσω από το άρμα πήγαινε. Κάνα μαζούτ κάπου. Πάντα είμαι εγώ εκείνος που σε γνώρισα που είχαμε γνωριστεί στα Τρίκαλα σε ένα γάμο. Α, εντάξει. Το τυπογράφο μου κατέβεις. Κατέβεις του Γιώργου στο Κράτη. Ήσουν στο μυθικό εκείνο γάμο. Αριανός που με αφιέρωσε πουλιά. Έτσι, αφιέρωσε. Και μπάρις πρέπει να είναι. Σε όλους τους Αριανούς, εννοείται, ξεκάθαρα. Άμα που λέγαμε, άμα ξέραμε ότι θα με κατέβαινε κάτω από τη Θεσσαλονίκη, θα σε έπαιρνα και μαζί ότι όλοι την πάντα μαζί. Να είσαι καλά, Φλάου. Στον δρόμο, το Άριο ομάδα μεγάλη. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Πετρεντίν, Το θυμήθηκα. Πετρεντίν. Ναι, Πετρεντίν, μπράβο. Έγινε. Να είσαι καλά. Φιλιά. Άρη, καλή συνέχεια. Στέφανε. Έλα. Στέφανε. Λοιπόν, τώρα ένα τελευταίο λίγο τα πάω. Ό,τι sorry, μωρέ, εδώ είμαστε. Ναι. Τώρα τουλάχιστον έγινε ό,τι έγινε. Τουλάχιστον τώρα πρέπει να πας για κάτι πολύ καλύτερο. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Δεν μπορεί να πας τώρα για πάλι για λύσεις πρόχειρες. Λοπετέκια πολύ λοπετέκι. Το υλικό ήταν πολύ καλό. Μακάρι να έμενε, όλοι βγαίνουν και λένε και έτσι και αλλιώς. Λες και είχαμε προηγούμενα μες μαζί του, λες και δεν τους συμπαθούσαμε. Άσε ρε φίλε, εγώ τον ήθελα αυτόν τον άνθρωπο 5 χρόνια να μου φτιάξει την ομάδα αρκεί να έλεγε ρε φίλε, είμαι αναγκασμένος να τους βάλω και παίρνω χαρτάκι. Αναγκαστικά. Θέλω να μου πει την αλήθεια. Άμα ισχύει αυτό, εγώ θα τον. Τότε, αφού δεν το είπε κιόλας, ναι. Τότε ακόμα λιγότερος. Τότε, γι' αυτό το ρίχνουν ευθύνες. Που δεν βγήκε και δεν το είπε. Γι' αυτό το ρίχνουν ευθύνες. Ναι. Άμα βγήκε και δεν το είπε, ακόμα πιο λίγος αυτό είναι. Σου λέω. Ακόμα πιο λίγος και καλύτερα που έφυγε. Ποιον θέλεις τώρα εσύ. Άμα πάλι δεν σκύλει αυτό και οι επιλογές ήταν δικές του, πάλι κρίνεται.
Γιατί έκανε πάρα πολύ λάθος επιλογές. Ναι. Και το λάθος με λάθος έχει διαφορά. Άλλο λαθάκι, άλλο λαθάκι. Αν δεν θέλει δίκη να μην φέρει. Να μιλάει τραγικά τώρα. Ναι, εγώ θέλω σερτάκι από αυτό. Η ομάδα έδειχνε αφελής, έδειχνε ασέδεια προς τις μεγαλύτερες ομάδες. Έτσι. Έδειχνε μια έπαρση. Λέει ότι φυσικά ο χωριό δεν νομίζω εδώ η Ελλάδα ότι είναι τη Super League τέλος πάντων. Και όλες τις ομάδες είναι. Αυτός ο διασυρμός απαγορεύεται με την ΑΕΚ 4-0. Μπορούσε όλα να τα πάρει ένα χ και να τελειώσουμε. Βαρέθηκε να τρέχει ο άλλο. Το κουράσαμε, πέτυχε να μα βάλει γκολ. Μου κάνει τώρα και το 38. Το κάνει και ώρα και γίνεται χτυπητό. Μου βγάζει το μηχανάκι τη ομάδα του 75. Το σιώπη, το βγάζει. Να βάλει τι. Καλά με τον Ολυμπιακό, ναι, άλλο πάλι αυτό. Ο μοναδικό. Κάνει πολλέ πάσει στο κέντρο και χάνει εύκολα την μπάλα γιατί ιστορικά κάνει πολλέ πάσει. Τότε είναι που θε ένα με πνευμόνια να τρέχει να καλύψει τα λάθη που θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή και αυτό που θα καλύψει τα λάθη να το βγάζει. Άντε, το φάγαμε τον κολάσο στο εξάρι. Στο εξάρι που τον έβαλες από την αρχή. Αλλά 75 λεπτά, 80 περπατάει, ρε φίλε. Περπατάει, κάνε κάτι. Δεν σου αρέσει η Γιουνές, μην το βάζει. Μην το βάζει η Γιουνές. Αφού το στήριξε που προσφέρουν κάτω η μπάλα και χωρίς να σηκώνεται, γιατί το βάζει. Βάζει κοινή κορυφή. Πού είναι ο Μαρτίνεθ, πού είναι το αυτό. Ούτε τις δικές σου απόψεις στηρίζει, δηλαδή που λένε. Τίποτα. Το δικό σου το στήλι παιχνίδι δεν το στηρίζει. Ελά, θα δούμε από εδώ και πέρα. Ποιον θέλει τώρα να έρθει, ποιον θέλει να έρθει. Δεν ξέρω ονόματα, δεν θα πω αυτό. Εντάξει, ονοματολογία, όχι, καλύτερα, μακριά από εμάς. Μάλιστα. Δεν λέω, ξέρω ονόματα, ούτε να κρίνω, ούτε τον budget τη ομάδα, ούτε το τι παίρνουν οι κάθε προπονητές, το τι θέλουν, όχι. Γιατί πολλά, λέει εδώ, αυτά τα ξέρουν κάποιοι άλλοι. Επιστρέφει στου πάγκου ο Βενγκέρ. Δεν ξέρω αν έχει κάτι. Στο μυαλό του Καρυπίδη. Α σε πω ένα, εντρικαδόρικο. Α φέρει το. Αφού με το πείσουμε και αυτό, χρήμα είναι. Καλά, και ο Βενγκέρ. Αν έρθει ο Βενγκέρ, εννοείται. Πρώτο τηλέφωνο θα είναι έλαβε το loser την Άρση να την είχε μια ζωή τέταρτη. Μπορεί να. Του παππού για το γέρο, το έρθω σε όλο το κουτί. Ο στραβοστρόμι τρία, α πούμε. Θέλω κάποιο νέο και εγώ θέλω κάποιο νέο. Θέλω με θάρρο, με δυναμική, με χαρακτήρα, με τσαμπουκά. Να κερδίσει χρόνο από τα αποτελέσματα. Γιατί για να δείξει αυτό που θε να παίξει, πρέπει να κερδίσει χρόνο. Για να κερδίσει χρόνο πρέπει να δείξει κάποια αποτελέσματα. Εγώ δεν είπα νίκη με το παππού. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν δεν πίνει τον βαθμό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πάρουμε 4 βαθμού για νίκη και μια ισοπαλία. Ή δύο ισοπαλίες, 3 ισοπαλίες. Τίποτα, ρε, κέρδιζε το Πανιόνιο και ένα χ στα ντέρμπι θέλω. Α και έχανα από του δύο. Μάλιστα. Ναι, και α χάνω από του δύο. Ναι, 4 βαθμού. Τώρα πάλι με το απόλυτο τι θα κάναμε. Ναι, με αυτή την κουλτούρα τώρα την περίγει, ούτε μια δεκάδα δεν αποφάσισε. Εντάξει. Εκεί που κατακώνει το Βελιζή και το βάζει στην δεκάδα με την ΑΕΚ, μετά το βάζει βασικό ότι είναι β' εθνική, έβαλε βασική τετράδα. Ναι. Μου λέει ο άλλο, λέει εντάξει, λέει καλό είναι. Άσε εσύ το κρέσπο 4 αγωνιστικές έξω ρε πάω. Και να μην πει μετά για προπονητολογία. Βάλτε το μαλλιζά με το πέλκα πίσω στο. Μα κορυδεύανε. Καλά, χαζομάρι. Μα κορυδεύανε, παίζανε μπάλα, παίζανε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Γεια σου, αδερφούλη. Ιρεάλ δεν άλλαξε προπονητή, Ιρεάλ. Που έφεγε την πεντάρα. Άλλαξε. Μπαμπαμ. Στο φτερό. Πώς θα το κάνω, και 18 εκατομμύρια αποζημίωση σου λέει, φύγε δρόμο. Μαρτά. Ούτε παναγίνα, αλλά ούτε και δεν είναι και κακό να γίνει κιόλα. Βέβαια, καλή μόνο. Άντε, καλή συνέχεια. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-31-02-87-38. Για να το βάλουμε και αυτό. Τι προπονητή ή ποιον προπονητή θέλουν ο λαός του Άρη αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Αν θα πρέπει να πάρει Έλληνα, αν θα οδηγηθεί στην λύση ξένου. Φαντάζομαι και σε προς Έλληνα θα στραφεί. Η πρότασή μου είναι τόσο απλή. Ας πάει ο Μιχαλίτσιος με τον Κολτσίδα αυτή την αγωνιστική να κατεβάσουν στη Σμύρη την ομάδα. Και μετά υπάρχει διακοπή και βρίσκεις. Μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Ποιος θα πάει τώρα, ποιος θα οδηγήσει την ομάδα. Ο Κοτσίδης είναι στα αποδυτήρια, μπορεί να την πάει. Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο βοηθός. Το Ριζής. Να μην την πάει αυτός. Γιατί? Δεν θέλουμε. Γιατί δεν είναι βοηθός του Έρερα. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Κατάλαβες. Θα παραμείνει όμως στην ομάδα. Όλο το επιτελείο έφυγε ο γυμναστής. Ναι. Έφυγε ο Μπράβο, έφυγε ο Ερέρα το επιτελείο. Mm-hmm. Πρέπει να φύγει και αυτός. Δεν θα φύγει. Λογικά, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Τι θα μείνει βοηθός και. Δηλαδή, μισό λεπτό. Θα έρθει κάποιος καινούριος προπονητής και θα φέρει το βοηθό, το εννοείται αυτό. Λέμε τώρα, δεν ξέρω τι συμφωνήσα. Μπορεί να του δώσουν άλλο πόσο να τον τριζεί. Αλλάζει το θέμα. Μάλιστα. Μπορεί να το κάνουν γυμναστή, ξέρω εγώ τι γνώσεις έχει ο άνθρωπος. Δεν λέω. Αλλά βοηθός προπονητή δεν θα παραμείνει όταν θα έρθει κάποιος άλλος. Σίγουρο είναι αυτό. Mm-hmm. Γιατί φέρνει το επιτελείο του άλλος. Οπότε παίζει την Κυριακή είναι το μάτσε. Δευτέρα είναι. Α, Δευτέρα είπαμε. Και εγώ προτείνω να ακόμα πάει. Μια μέρα παραπάνω. Ο Μιχαλίτσιος με τον Κολτσίδα και μετά βλέπουμε. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Τι έγινε. Έλα ρε, πούσε ρε. Τι έγινε, για πες το τι είναι. Ποιος είναι, ο μεγαλύτερος. Ο Τεμπέλχανα. Δεν τα λέτε, δεν τα λέτε. Τι έγινε, πενθυμέρε. Άσε ρε που έχεις βάλει τώρα το έχεις κάνει τετραήμερο κάθε Παρασκευή λίγο. Γιατί μας ακούς. Ναι, μας ακούς. Πού μας ακούς, αφού 9 η ώρα πιάνεις δουλειά τώρα, δεν τα ξέρουμε εμείς. Τι είναι 9 η ώρα ρε. Τι, έλα. Τελειώνει εκπομπή και μετά. Πού είσαι χαμένος τόσο καιρό. Γιατί δεν έχεις δώσει το παρόν.
Ακούω τα χαϊβάνια. Και βγήκε σήμερα. Τα μαυρόασπρα χαϊβάνια. Mm. Τι σου κάναν πάλι, γιατί. Ε, εντάξει. Δεν τι του κάναν. Είναι, είναι πώς λέμε, πάμε και κάνουν μια χάρη. Ναι. Μια δωρεά σε μια εκκλησία. Ναι. Έτσι είναι και το πρωτάθλημα φέτος. Α, μπράβο. Τα είπες τώρα. Έτσι. Να, τα χάρη. Κατάλαβες. Έτσι. Mm. Τα μένω. Τώρα για τα δικά μας δεν κάνουμε εδώ. Εδώ. Για μένα κακός τον έστειλε. Κακός. Mm. Ε, ναι, 50-50 είναι απόψεις. Φυσικά τώρα έτσι πως είναι είδαμε πράγματα που εμένα δεν μ' άρεσε καθόλου τώρα. Δεν με κατεβαίνεις τώρα με center back του Βάσα και το Μενέντες με την ΑΕΚ. Η περίμετα στρίψε και οι δύο. Κατάλαβες. Εντάξει τώρα. Και εδώ πήγε να φαγωθεί ο Σόζα τώρα. Τι λέμε. Εντάξει, 18 καινούριους παίχτες έχει. Δηλαδή πότε να φτιάξεις με το Σόζα. Νομίζω ότι η ομάδα θέλει χρόνο. Εγώ είμαι αυτή τη άποψη. Εντάξει ρε φίλε, δεν λυζίζει Σόζα. Τα παιδιά παίζουν και βρίσκονται με κλειστά μάτια τώρα. Mm. Είναι η αμινάρα να πούμε. Και είναι και παίχτες που ήταν και πέρυσι. Όπως και ο πώς το λένε, ο Τζανακάκης. Ναι. Δηλαδή τώρα με βάζεις εμένα αυτός εδώ δεν έχει, δεν έδεσε ρε φίλο κολάσου. Τι να ναι, κάνω. Δεν μπορεί. Μου ναι. τον έχεις 90 λεπτά μέσα τώρα. Ναι. 90 λεπτά μέσα. Τι να πω. Για μένα ένας είναι που πρέπει να έρθει προπονητής. Οπα, για να ακούσουμε. Το Γαλατικό χωριό. Γαλατικό χωριό τώρα. Ζινεντίν Ζιντάν. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Γαλατικό χωριό. Ποιος όχι, είναι ο Γαλατικό, το Γαλατικό χωριό. Αυτό το διώξαμε, πέραμε τον μεγαλύτερο προπονητή στην Ελλάδα και το φάγανε... Τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Το ποιος... Α, μπράβο. Ε, τα είπα πρώτος, τα είπα πρώτος. Μεγάλωσε ρε, πολύ μεγάλωσε ρε. Δεν θυμάται αυτός... κάνε μας τη χάρη, δώσ' τώρα εκεί πέρα σε κάνει ομάδα ρε. Έτσι, έτσι. 78 χρονών τώρα ρε, σοβαρά μιλάς. Τι λες τώρα κι εσύ ρε. Εγώ τι λέω. Πας καλά. Εγώ τι λέω, εσύ τι λες. Εντάξει, ο Ερέρα πόσο ήτανε. 64. Και αυτός ήταν λίγο μεγαλούτσικος. Είναι 73-74 είναι ο Κούπερ τόσο. Είναι τόσο Όχι ρε, δεν είναι τόσο μεγάλος. Τι λες τώρα ρε. Ναι. Δεν είναι σου. Είναι 62. Είναι μικρότερος και από τον Ερέρα. Ποιος είναι ο Κούπερ. Ο Κούπερ. Τι 70 τέτοια ρε. Σόπα ρε φίλε. Όχι δεν το λέω από μόνος μου το Google. Αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δουλειά άλλο λόγο να βρω. Σοβαρά μιλάς ότι είναι μόνο 62 Κούπερ. Ναι και όχι 75. Μα στο Μουντιάλ το λέγανε τον 70 ρε φίλε. Ποιος τον είπε. Δεν το άκουσα ποτέ. Απίστευτο. 16 Νοεμβρίου του 1955. Στο ίντερνετ με δρεβλάχο και δες το. Το είδα το 55 είναι σου λέει. Δεν μπήκαμε. Μπήκαμε. Ο Κούπερ. Το 55. Όχι ρε, 62 χρονών, αυτό λέμε. 55 είναι, 63-62. Ναι. Ναι, πιο μικρός είναι από τον Ερέρα. Τέλος πάντων. Δεν του απίστευτο το μου φάνηκε. Αφού το λέει εκεί, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Εδώ μαζί σου με, και εγώ Κούπερ θέλω. Αυτά εννοεί. Τι έγινε, γιατί δεν έχει συμμετοχή ολόκληρα μετά από πόσο καιρό πάω, Κάρι, τέτοια αυτά, ούτε κάνει. Κράτησε χαμηλά την μπάλα. Του δώσαμε τώρα για μένα. Με αυτούς εδώ που παίξαμε και με τον Ολυμπιακό τους χαρίσαμε τις δίκες. Δίκαιος. Σου λέει όλοι, ήταν, όλοι να χάσουν, όλοι ήταν, να κερδίσουν. Απλόχεροι είμαστε. Δεν ήταν για να χάσουμε αυτό. Απλόχερα, αλλά βέβαια, βοήθεια, βέβαια το θέμα, η μεγαλύτερη τέτοια, πώς να το πω, για να το πω πολύ εύχημα σιγή, δεν είναι για ότι απουσίαζες από τα προϊόρτα και τα μεθεόρτα του Άρης Πάουγκ, αλλά τις παρασκευούλες μας την έχεις κάνει. Τι έγινε μεγάλε. Τις παρασκευούλες. Μούχτη! Τι έγινε τέο Σαββατοκύριακε? Γελά και τα μπουστάκια του. Σαββατοκύριακο που λένε. Τέλος πάντων. Έγινε, άντε. Σακούμε. Σακούμε. Τώρα δεν σακούμε, μάλλον μας έπεσε. Έγινε συνδικαλιστής κάποιος. Έκραζε τα κεφάλια τώρα. Παρασκευούλες, οι Άγιες Παρασκευούλες, οι αγαπημένες, οι τιμημένες. Αχ, πότε θα έρθει, μόλις Τρίτη. Αχ, πώς θα περάσει, πώς θα περάσει κι αυτή. Η εβδομάς. Λοιπόν, θα οδηγηθούμε σε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, καθότι φτάσαμε στα 33 λεπτά, ως ήθιστε να λένε μετά τις 6, η αγαπημένη έκφραση των ραδιοφωνικών παραγωγών. Να ανασκουμποθούμε, να πιούμε τζούρες και να επανέλθουμε εδώ με ποδοσφαιρικό τηλεοπτικές αναμετρήσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή, στο Λίμπερο 107,4, στο πρωινό της 6ης του Νοέμβρη.
Καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει σιγά σιγά στην παρεούλα μας. Καλημερίζουμε και τη γραμμούλα η οποία δεν ξέρουμε αν παρέμεινε στην αναμονή. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχταρά μου. Τι έγινε? Τι έγινε Μπάντη, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Χθες είχαμε τελικά καλό. Αυτό ακριβώς. Είχαμε μια αγωνία τεράστια. Πήρες να επανορθώσεις. Εχθές τελικά είχατε καλό φαΐ στη Μονή Γρηγορίου. Τι φαΐ είχατε? Εχθές που ήμουν Δευτέρα. Ναι, που ήμουν Δευτέρα. Είχαμε φάβα. Είχαμε φάβα με κρασί. Φάβα και κρασί, ωραί, τίποτα, τίποτα. Τι λες ρε, φάβα. Φάβα σκέτο. Φεόδα, αποκλείεται. Πολύ ωραία η φάβα, Στάλα, πες, στάλα. Σκέτη φάβα. Αποκλείεται. Φάβα, λαδερό. Λαδερή. Ήταν του Αγίου Ιακώβου. Ναι, κρεμμυδάκι πάνω αυτά ιστορία, ελίτσα, ναι, παρακάτω. Τι άλλο είχε? Αυτό. Μόνο σκέτη φάβα. Φάβα, ελιές. Ναι. Κρασί, τέτοια, από... Μην νομίζει είμαστε και πλούσιοι εδώ. Ποιος δεν το πω, όχι, δεν είστε. Ήτανε χτες, ήτανε με το παλαιό ημερολογιό του Ιακώβου. Του Τζέικοπ που ήταν στο Lost. Ναι, βέβαια. Ήτανε γιορτή. Γιορτή. Και με φάβα τη βγάλατε εσύ, είναι δυνατόν? Όχι μόνο φάβα, μη ξεχνάμε, είχαμε και κάτι άλλο τώρα. Τι άλλο, αυτό περιμένουμε, το άλλο να μας πεις. Το κρουασανάκι με σοκολάτα μέσα. Τι εννοείς κρουασανάκι? Κρουασανάκι με σοκολάτα στο Άγιο Ωρός. Νησίσιμη, μη νομίζει το κάνουν. Το φτιάχνουν αυτοί. Έχουν γαλακτοπούλικα που φτιάχνουν. Δεν βάζουν κρόκο αυγό. Μάλιστα. Ωρε φίλε. Τι κάνετε, πώς πάτε παιδιά? Και μπουχατσάνσε λίγο θα κάνουν στο Άγιο Ωρός κανονικότατα. Καλά είμαστε. Το μάτι θα συναντηθούμε πάλι. Θα συναντηθούμε. Παφούλια από ύπνο τι λέει εκεί πέρα το κρεβάτι μαλακό σκληρό, τι λέει? Εμένα με βάλανε στο ματσάδα κάτω το πάτωμα. Ξέρω εγώ τι γίνεται. Δεν θέλουμε. Θέλουμε να. Θα επιληφθούμε τις καταστάσεις και θα αλλάξεις. Θα παραπονεθούμε εκεί. Πάτε, παιδιά. Στη ρεσεψιόν. Καλά, μωρέ, τώρα να δω. Κόσμο παίει. Καθαρίστρια δουλεύει. Δουλεύει. Όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Κανονικά. Την πλάνη δεν την είδαμε καθόλου. Εντάξει, ναι, δεν ανησυχείς. Έλα την επόμενη εβδομάδα που θα ξανασυναντηθούμε και θα τα πούμε. Να σε κάνεις μια επιθεώρηση, θαλάμου. Ξηρό κρασί, ξηρό κρασί. Αυτό θες? Ναι, αυτό θέλω. Ξηρό λεφτά, μην περιμένεις. Ναι, όχι λεφτά, θα το κληρώσουμε. Κούτρας. Θα το κληρώσουμε εδώ. Κούτρις θα είναι, κούτρις. Θέλω το να κρασί. Το αγιάσεις. Να αγιαστεί αυτό. Θέλεις να το πω τσάμπα. Τι. Μας είναι λεφτά από εμάς. Σιγά. Πώς θα το φέρεις? Τι. Μήπως θες να μας φέρεις και αγιασμό να μας το πουλήσεις? Άνετα. Όχι, και αυτά φάβα. Δεν πουλάμε. Και φάβα θα μας φέρει. Ναι, είναι κανονικότατα. Έγινε. Η φάβα είναι ωραία. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρουμε. Άντε, σε χαιρετούμε. Στο καλό. Άντε, γεια. Τσάω, τσάω. Παναγιά μαζί σου εκεί. Πουλήσει και παγάκι στο σκημός αυτός. 2-31-02-87 και 3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με το σταθμό μας. Και λέγαμε πιο μπροστά για θες αντιπαράθεση. Ναι, δώσε. Θες εδώ αντιπαράθεση. Πάμε. Στην Αργεντινή αντιπαράθεση να μας βάλουν τα γυαλιά. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι. Το πήρα. Το πήρες, Καταρχήν θα συναντηθούν Μπόκα και River για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Πού? Στον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες. Ζω για αυτή τη στιγμή, 9 η ώρα το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο είναι 9 η ώρα. Το μάτς. Διπλά, 24 είναι ο επαναληπτικός μέσα στη River. Στο Monumental. 24 παίζω, το χάνω. Ναι. Ιντερνετικά τέτοια θα το παίξω. 9 η ώρα Σάββατο δεν έχει και τίποτα, αυτό θα βλέπω. Το κάνανε μάλλον για την Ευρώπη τόσο νωρίς. Δηλαδή, σίγουρα, ναι. Πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση. 9 η ώρα τώρα, αυτό έχει ένα μισημεράκι κανονικότατα. Για πες για εκείνους τους δύο, σίγουρα και εκείνους τους δύο θα πει. Το είδα χθες. Το είδε. Είναι κάτι λέει, του έκαψε το σπίτι επειδή διαφώνησαν για τις ομάδες Boca River. Θύμισε παλαιά χρυσά ραδιοφωνικά χρόνια εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι το El Clásico το κανονικό. Το Super El Clásico. Δεν υπάρχει δεύτερο, αυτό είναι για... Έχω φωτογραφίες φιλαράκι που πήγε τώρα στην Αργεντινή με φωτογραφίες, με μπλουζάκι, μπάμπης Βοτμανίδης κόμπαν έξω από τα γήπεδα εκεί της River και τα λοιπά. Τα παλιά τα χρόνια θυμάσαι, ας πούμε, αντιπαραθέσεις στα ραδιόφωνα, αλλά εδώ που είσαι να βρεθούμε, να δώσουμε ραντεβού και έτσι και στο... Έχουν υπάρξει άνθρωπος που έχει πάει σε σταθμό και έχει απειλήσει ραδιοφωνικό παραγωγό με όπλο, γιατί είπε κάτι για κάποιον προπονητή και δεν θα τον πιάσει στο στόμα σου και τέτοια. Πολλά έτσι όμορφα στην παλαιά Θεσσαλονίκη. Έφυγε με ελικόπτερα. Του έκαψε το σπίτι, λέει, επειδή διαφώνησα για τις ομάδες Boca River λίγες μέρες πριν από τον τελικό του Copa Libertadores, τον πρώτο τελικό. Ανάμεσα στις δύο ιστορικές ομάδες της Αργεντινής, την πόλη λέει Απόστολες, έτσι μάλλον διαβάζεται, της Αργεντινής σημειώθηκε
το σοκαριστικό αυτό περιστατικό. Δύο πρώην κουνιάδοι. Έτσι. Κάτσε τώρα να αυτά τα μπερδεύω. Μπατζανάκια. Κουνιάδοι είναι. Τα αδερφές έχουν πάρει, ξέρω. Τα μπατζανάκια δεν έχουν πάρει τις αδερφές. Εγώ για κουνιάδες ξέρω. Κάτσε. Όχι, κουνιάδος πρέπει να είναι. Κάτσε. Μπατζανάκι είναι. Περίμενε. Είμαστε εμείς οι δύο τώρα, ναι, εδώ. Και παίρνουμε δύο αδερφές. Ναι. Έτσι γινόμαστε μπατζανάκια. Αυτό, ναι, δεν έχουμε. Κουνιάδος πρέπει να είναι ο ένας. Έχει πάρει την αδερφή του άλλου. Άλλου. Κάτι τέτοιο. Ένας από τους δύο. Αυτό για να. Γιατί εγώ τα μπερδεύω αυτά συνυφάδες. Κουνιάδι, μπατζανάκια, δεν, ναι, ξέρω κι εγώ τι. Το ίδιο, γαμπρή ιστορία. Το ίδιο είναι οι συνυφάδες με τους κουνιάδους. Όχι, γενικό, με τα μπατζανάκια είναι οι συνυφάδες. Σοβαρά. Ουσιαστικά τα μπατζανάκια είναι οι συγγαμπροί τροποποιημένοι. Παφούλια, βγάλε έναν μοναχό από το μοναστήρι τώρα. Να μας πει κάποιος. Να μας πει τα κουνιό μπατζανάκια. Ναι, 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 όχι, οι συνυφάδες είναι δύο νύφες που έχουν πάρει δύο αδέρφια, ναι, και έχουν τροποποιημένα. Και άμα σ' ακούει και στα χωριά, η Χριστόφορο Γάζωρο Ζήχνη. Τώρα μας ακούνε, χρυσό να πάρει να μας πούνε. Είναι γυναίκες μπατζανάκια. Μπατζανάκισε δηλαδή είναι οι συνυφάδες. Αυτές που βγαίνουν στο Σμπορό να πάρει μια τηλέφωνο να μας πει. Να μας πει τη διαφορά. Δύο πρώην κουνιάδοι λοιπόν, αυτό το λύσαμε και αν θεωρήσουμε ότι έχουμε τη σωστή προσέγγιση. Λογομάχησαν για το ποια τις δυο ομάδες είναι καλύτερη. Θα μπορούσε να είσαι. Μπόκα. Μπόκα, είσαι. Εντάξει, άρεσε. Μπόκα, αυτά είναι γνωστά. Ναι, 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 χρόνια. Τις δυο ομάδες είναι καλύτερη με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο να γίνει πριστής, λέει, του σπιτιού του έτερου οπαδού. Θα συνεχίσουμε εδώ, αφού πάρουμε τη γραμμούρα να αναγνώσουμε. Μπορεί να είναι κάποιος να μας βοηθήσει. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Άρα, καλημέρα. Συντριβανίσεις είμαι, καλώς όρισες, Βάμπη. Καλώς το να, τι γίνεται. Τι κάνεις, καλά είμαστε εσύ. Μπατζανάκια είναι αυτοί που έχουν δύο αδερφές. Ναι, και κουνιάδι είναι. Οι συνυφάδες είναι το αντίθετο. Ναι, δύο αδερφές. Και κουνιάδι είναι. Ρε παιδί μου, εγώ και ο αδερφός μου, ναι, οι γυναίκες μας είναι συνυφάδες. Ναι, 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 ναι. Λέω, κουνιάδος είναι. Κουνιάδος είναι. Ένας. Ένας. Ναι. Ένα. Είναι ο αδερφός. Είναι. Κάτσε όμως. Κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας που έχεις παντρευτεί ή ο αδερφός. Ο άντρας που παντρεύει την αδερφή σου. Ο αδερφός της γυναίκας που έχεις παντρευτεί. Ναι. Ο αδερφός της γυναίκας που έχεις παντρευτεί. Η γυναίκα που έχει παντρευτεί τον έχει κουνιάδο. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει. Προσπαθούμε να το λύσουμε αυτό. Όλα είναι τα αντίθετα. Να έχεις τώρα κανένα κουνιάδο αριανό, ας πούμε, και εσύ. Και να του λες εκεί. Όχι, όχι, ευτυχώς. Ευτυχώς, λέω. Ελεύθερη αδερφή έχει. Τι έγινε τελικά. Έφυγε, έφυγε, Πάκο. Τόσο γρήγορα τον άνθρωπο. Γρήγορα, δεν δει κι άλλο, Χαιρόσουνε. Αλλά τη κάνει ομάδα και τώρα το διώξατε. Τι ζόρι είναι με ξένο ποπό, όλοι οι μάγκε γίνανε. Νάτι, ρε. Θα θέλατε. Εντάξει, τώρα. Στεναχωρέθηκε τώρα εσύ, τον ήθελε κι άλλο, ρε. Άσε τον Αριανό από δίπλα στο Στέφανο. Άσε τώρα, να τον ήθελε κι άλλο. Γελούσε, ε. Έτρεπε. Παρακαλώ. Με σένα μιλά. Ειλικρινά. Εντάξει, και τον Άρη όμως μιλά. Άσε λιγάκι, πέστε το. Άσε την ομάδα λιγάκι να φτιαχτεί. Αυτοί πολύ γρήγορα θέλανε να κάνουν ομαδάρα. Παίξανε Λαμία, Λάρισα τώρα και αυτό και νομίσαν ότι κάνανε ομάδα. Κατάλαβες. Στην Ελλάδα δεν θέλουν υπομονή. Θέλει υπομονή. Εδώ ο άλλος ήρθε με τα δισεκατομμύρια και έκανε 7 χρόνια και ακόμα δεν έχουμε ομάδα. Ακόμα δεν πήρες πρωτάθλημα. Ναι. Ακόμα δεν πήραμε πρωτάθλημα. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Χτίζονται. Έτσι γίνονται. Αυτό. Μάλιστα. Έγινε. Συγχαρητούμε. Μάθαμε και τα των σογιών αυτά από το ένα πλούσιο θέλω να περιμένω. Μπατζανάκ πρέπει να είναι λογικά τουρκικής προελεύσεως, όπως πάρα πολλές λέξεις. Μπατζανάκ. Να δεις χθες τι έμαθα ότι είναι Τούρκιο. Καλά, έμαθα την κορυφαία πληροφορία. Τι? Ότι που λέμε στα χωριά μας τα popcorn, πώς τα λέμε. Πατλάκια. Πατλάκια. Είναι τουρκική λέξη το πατλάκι. Τσακλάκ, πατλάκ τα λένε στην Τουρκία. Και το πατλάκ σημαίνει αυτό που σκάει. Ναι, 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 πατλάκ, πατλάκ. Όχι μπατλάκ. Όχι μπατλάκ. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα, λοιπόν. Καλώς τον. Τον αδερφό της Κατερίνας τον έχει. Το ήξερα να παράδειγμα. Και να δώσω λίγο στον προηγούμενο το πρόγραμμα. Πασχαλάκη, επειδή ακούς, σήμερα παίζει Champions League ΠΑΟΚ με την ΟΠΑΒΑ στην Τσεχία. Αύριο παίζει Champions League στο Βόλεϊ με μια γερμανική. Και μεθαύριο παίζει Europa League με στην Ουγγαρία, με κάποια βίδη. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τον φίλο μου τον Πασχαλάκη. Champions League στο ποδόσφαιρο δύσκολα όμως. Στα μπάσκετο βόλεϊ. Προσεχώς. Μην πληγώνεις τον Πασχουάλε, μην τον πληγώνεις. Έγινε, σε χαιρετούμε. Τσαο, τσαο, τσαο. 2-31-0-2-8-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι.
Αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένων χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ίντερνετ. Λέγαμε λοιπόν για τους κουνιάδους, αφού ξεκαθαρίσαμε το τι σημαίνει κουνιάδος. Μπουρλό το σε ρίξω. Πάλι έχω απορία βέβαια. Δηλαδή, εύκολο. Εύκολο είναι, ναι. Αλλά ο αδερφός της γυναίκας που έχεις παντρευτεί, ναι, σε λέει και σε ένα κουνιάδο. Είναι κατέρωθα δηλαδή αυτή η σχέση. Ναι, ρε φίλε. Ε, και εσύ είσαι, ναι, κουνιάδος προς αυτόν. Ο δηλαδή. Αδερφός της γυναίκας. Όχι, εσύ είσαι ο γαμπρός του. Γαμπρός εσύ είσαι, ναι, ο γαμπρός του. Ναι. Άρα ο κουνιάδος είναι μονομερής σχέση. Σωστός, ρε φίλε. Γαμπρέ. Αυτό θέλω να πω. Αυτό δεν έχω κάνει. Άρα για να δούμε ποιος. Γαμπρός. Γαμπρός, ρε φίλε. Ναι, γιατί και το. Δεν θα καταλήξουμε πώς μας τα έχουν κάνει έτσι. Ναι. Λοιπόν, οι δύο πρώην κουνιάδοι, οι οποίοι λογομάχησαν για τις ομάδες, ποια είναι καλύτερη, με αποτέλεσμα ο ένας να γίνει εμπιστής στο σπίτι του έτερου. Ο Αρτούρο, λέει, ειδοποιήθηκε την Κυριακή 4/11 από τους γείτονές του να σπεύσει στο σπίτι του, το οποίο είχε τυλιχθεί στις φλόγες, με αποτέλεσμα να χάσει ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό. Ωραία. Το σημαντικότερο ήταν πως μέσα στο ξύλινο σπίτι δεν υπήρχε κανείς ο οποίος θα κινδύνευε να υποστεί εγκάβματα και να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, συζητούσαν ποια ομάδα από τις δύο είναι η καλύτερη, ναι, και ο ένας έβαλε φωτιά στο σπίτι του άλλου. Τώρα θέλω να μου πεις ποιος ήταν, ο Μπόκας έβαλε. Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Ο Μπόκας έβαλε. Ο Μπόκας λες, πήρε φωτιά. Δεν το διευκρινίζει το ρεπορτάζ για να μάθουμε, ναι, ίσως για να μην δώσει. Να μην το νόσει το πίσω. Μην δώσει τροφή εδώ πέρα, τίποτα έχουμε ιστορίες. Έτσι να. Συζητούσα ποια ομάδα είναι τις δύο καλύτερες και ένας έβαλε φωτιά στο σπίτι του άλλου. Ο Όσκαρ λέει που προχώρησε στην εξωφρενική ενέργεια, το έχει σκάσει και αναζητείται από τις αρχές. Αλλά δεν μάθαμε ποιανής οπαδός προέβησε. Σε ποιο χωριό έγινε, λέει, χωριό ή περιοχή. Στο Αποστόλες, Αποστόλες, Αποστόλους, Αποστόλους. Σαν να λέει παπάφι τώρα εκεί πέρα. Ούτε καν, ποιος και στην πόλη Αποστόλες της Αργεντινής, ας πούμε. Αποστολούπολη τροπονικά. Λογικά στο Buenos Aires είναι εκεί πέρα. Δεν ξέρει, καλά μπορούμε να το γκουγκλάρουμε και να δούμε και να το παίξουμε. Παίξουμε μάγκες κανονικότατα. Μην λες τώρα πιανή ομάδα, γιατί θα αρχίσουμε τζινά φλαρά και βάλε με το λίτρο, 1,5 λίτρο εδώ στον βίκο στο νερό. Είναι στην επαρχία Μισιώνες η πόλη Αποστόλες. Ποιο σου ενδιαφέρονται να επισκεφτούν. Πρέπει να γκουγκλάρω να δω να πουλήθηκε ο Φελίπε Σχολάρη, ο προπονητής. Σχολάρη, πού ήταν ο Σχολάρη. Στην Εθνική Βραζιλία, αλλά τώρα έχει την Παλμέιρας, η οποία απεκλείστηκε από την Μπόκα στους ημιτελικούς. Αλλά αν λες, ας πούμε, για μεγάλους ηλικίους, Σχολάρη πρέπει να είναι. Θέλω να δω, ρε παιδί. 75 χρόνια. Είναι 70 σίγουρα αυτό. Γι' αυτό και έχει Παλμέιρας. Μπορεί να είναι και 80 ο Σχολάρη. Ξέρω χωρίς. Τον είδα στο βιντεάκι βασικά, ήταν καλά, δεν τον είχα για 80. Ναι. Δεν ξέρω. 70, ναι. Το γίδι που. Εγώ δηλαδή με το γίδι. Το γίδι γιατί... Ναι, γκούγκλαρα σχολάρι. Να σε βγάλει εδώ δίπλα σου. Εντάξει. Φελίπε σχολάρι. Ναι, κάτσε να το δούμε, ρε παιδί μου, αφού πιάσαμε τώρα εδώ τις αναζητήσεις. Λες να το διώξανε εκεί, είναι 2-2 έφερε. Εσύ τι έχουμε πάθει σήμερα με τις ηλικίες. Μικρός και αυτός. 69 μόλις είναι ο σχολάρι. Φταίνε βρέφος μπροστά στους άλλους. Καλά πλάκα κάνεις. Μια ζωή δεν φαινόταν ότι είναι 69. Μια ζωή. Μια ζωή φαινόταν. Εδώ και πάω ότι τη Βραζιλία την είχε το 2002 με το σχολάρι, δεν πήρε. Δηλαδή πόσο ήταν τότε. Ξέρω εγώ. Να, 50. Τι λες τώρα. Ο Σχολάρη δεν ήταν και προπονητής της Εθνικής της Πορτογαλίας του 2004. Ναι, φίλε. Το Σχολάρη. Το 4 ήταν καλή ηλικία. Μάλιστα. Και στα 69 μπορεί να έρθει να παίξει. Ναι. Τελικά, άλλο ξέρεις με ποιον πρέπει να μπέρδευε τον Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Ως 70+. Τον προπονητή του Περού. Του Περού ή της Χιλής. Ποιος έκανε το στο Μουντιάλ καλή πορεία. Που είχε τα κινητικά προβλήματα, νομίζω είχε κλείνει κατά πλάκα. Σουρουάις και τέτοια. Σουρουάις, ναι, εντάξει, μπερδεύτηκα. Με αυτόν πρέπει να μπερδεύεις, αυτός ήταν 70+. Αυτός ήταν, αφορά τον. Ναι, ο Ταβάρες. Ναι, ναι, αυτόν. Αυτό να πάρεις. Πέρα Ταβάρες τον πάρμα να πούμε. Πάλι Λάτιν. Λάτιν θέλω. Δεν σου βγαίνει το Λάτιν. Λάτιν θέλω. Δεν σου βγαίνει το Λάτιν, αφού όλα προβλήματα δημιουργούνται. Μήπως πρέπει να στραφείς. Μήπως να το βαφτίσω, να το γράψω Κολτσίδες. 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 Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα στραφεί σε Έλληνα προπονητή σε λύση ρεαλιστική και μάλιστα προπονητή που θα προσπαθήσει να παίξει και άμυνα. Δεν θέλω. Κλειστά πίσω. Φέρε τον το Σάντος. Του Σάντος, τον Φερνάντο. Φαντάζεσαι να με φέρει και το σκύμπε του Σαλιά. Που δεν φύγει. Με Κατσουράνη μέσα και τέτοια. Τεχνικό διευθυντή Κατσουράνη, αυτά ιστορίζω. Ωραία. Δεν φέρει κανένα Τραϊανό, δεν τρελαθώ. Δύσκολα. Πανετολικό καλά τα πάει. Έχει ανέβει. Δεν ξέρω τώρα και τα ονόματα των Ελλήνων. Δεν είναι και οι επιλογέ. Σερτάκι, άμα φέρει, έλα φέρει το σερτάκι. Τάκι λεμονή είναι αυτό. Α, είναι μπάρμπα, δεν πειράζει. Έχει το τέλο. Εντάξει, αυτό όχι και μπάρμπα, να το βγάλουμε. Δεν είναι και αυτό μέχρι από 65. Πάμε. Όχι, ρε. Δεν είναι 65. Αυτό 65, μόνο μέχρι προχθέ τον βλέπαμε στο γήπεδο. Με τον προλάβαμε και εμεί τον Λεμονή. Αυτό σίγουρα είναι αυτό. Ο Λεμονή πρέπει να είναι γύρω στα 55. 55? Εκεί. Άμα είναι 55, φέρνει να το κάνω πενταετέ συμβόλαιο του Λεμονή. Ναι, εκεί κάζω. Εντάξει, να. Wikipedia λοιπόν είναι 58. Κοντά έπεσε. Τον θέλω τώρα, φέρ τον άστονα τώρα, θέλω σερτάκι λεμονή. Τίποτα, τελειώσαμε, κλείσαμε.
Ζήσαμε αλήθεια τώρα. Τι να σου πω, να φέρει κανένα χειμένο, δεν τα πάει καλά. Δεν θέλω τίποτα, όχι. Άνθρωπο έχει καρύδι σαν τέτοιο δεν μπορώ. Μάλιστα. Μεγάλο καρύδι σαν τραβέλια. Δεν μπορεί να είναι. Νομίζω τραβέλια, δεν μπορώ. Μεγάλο καρύδι λοιπόν. Όχι, δεν θέλω. Δεν ξέρω. Θέλω σερτάκι. Γράφε Καρυπίδη εκεί πέρα που τα έχει πάρει δώσει και με τι Αθήνε. Πάρε σερτάκι, φέρτονα. Να φέρει και το κούτρι μαζί. Γιατί ακούστηκε λέει και κάτι για τον πρώην προπονητή τη Εθνική Αλβανία, τον Τζιάνι Ντε Μπιάτζι. Τότε πιάτζει και την πιάτζει τώρα αλβανικά. Δεν θέλω. Ιταλό είναι. Ιταλό είναι. Ιταλό είναι. Αφού Αλβανό είπε. Αθηνική Αλβανία. Και Αλβανία, ναι, εντάξει. Γιατί τόσο κόσμο είναι. Ίσα ίσα φαίνοντα Αλβανού κερδίζει και το αλβανικό κοινό. Γκάτσο! Και γεμίζει. Ιταλό. Άμα είναι σαν τον Κατούση και βρίζει, το θέλω. Μάλιστα. Θα είμαι πρώτη συνέντευξη τύπου, θα γίνω πρέσκο φερατζή. Μαλεζάνι, δεν ξέρω εγώ. Στραματσόνι, στραματσόνι, ιστορίε τέτοια. Στραβοστόμι, στραματσόνι. Δεν ξέρω. Πε μου ένα προπονητή που μπορεί να έρθει στον Άρη. Σερτάκι θέλω. Σερτάκι. Ναι, θέλω. Μα δεν θέλει το σερτάκι αφού λε το χαρτάκι κάτι άλλο θα γραφεί. Α, δεν το έγραψα το χαρτάκι. Δεν το έγραψε γι' αυτό. Εκείνη η ντρικα. Εγώ εκεί προσπάθω να στο πάω. Ότι έχει ένα λε. Ότι είναι δύσκολο να γίνει γι' αυτό το λέω. Ήταν εύκολο να γίνει αν δεν υπήρχαν κάποια. Εντάξει, έχει σίγουρα μπλέκει το ΠΑΟΚ μέσα να φανταστώ. Όχι, αφού λε να πάρει φωτιά, δεν σα. Τι μήνυμη τώρα, ρε παιδί, έλα μωρέ, ποιο μα ακούει τώρα, δεν καταλαβαίνει. Μόνοι μα είμαστε. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, πρωινά σκυλιά του πολέμου. Καλώ τον υπουργό που μα πήρε νωρί. Ναι, γι' αυτό είναι αγουροξυγμένο, τον ακού. Όχι, όχι, σα. Άκουσα με και κόλκα μαγνητοσκόπηση. Εμπόρα που παρακολουθώ. Εμπόρα που παρακολουθώ. Με εντυπωσιάζει. Λοιπόν, βρήκα τη λύση, Στέφανε. Άντε, βοήθα πρώτα. Να δούμε. Λοιπόν, θα φέρουμε τον Τουπαλίδη. Μην το γελάς, μην το γελάς. Το Ρεχάγκελ, γιατί θέλω να δω. Όχι το Ρεχάγκελ, τον Τουπαλίδη. Σκέτο. Ναι, του βοηθώ, του παλιό του Ρεχάγκελ. Δεν ήταν ο Τουπαλίδης. Λοιπόν, θέλω να δω σύμπραξη λαζοποντιακή με Λατινοαμερικάνος. Αν το δω αυτό, δηλαδή, τελείωσε. Τελείωσε. Ωραίο. Στον Τουπαλίδη βλέπεις μπαλάρα. Σου μιλάω για μπαλάρα τώρα. Θα μας βγουν τα μάτια στο Βικελίδη, σου λέω. Θα δούμε. Ξέρεις, αυτόν τόσο καιρό τον παρατηρώ, λέγαν γι' αυτόν. Τελικά ρε Στέφανε και Μπάμπη, πού δούλεψε αυτό τελικά ρε. Ο Πάκο Ερερά. Όχι ρε, ας τον Πάκο Ερερά, τον Τουπαλίδη, γιατί και όσα τον βγάζαν στις τηλεοράσεις, τον βγάζαν από εδώ λέει. Πουθενά, νομίζω σε ομάδα. Μόνο στο Ρεχάγκελ ήταν. Είχε αναλάβει για λίγο τον Απόλλωνα, τον Απόλλωνα Ποντού, νομίζω. Είχε αναλάβει μια ομάδα, αλλά δεν θυμάμαι. Λίγα πράγματα. Και τώρα πρέπει να είναι εκτός. Αυτός στην Αυστραλία ήταν, μήπως. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Στην Γερμανία, στην Γερμανία. Ναι. Στην Γερμανία. Αυτός πώς και ξέφυγε για την ΠΑΕΠΑΛ, πώς δεν τον δώσαν κανένα μέρο κάμα. Αυτός πρόεδρε είναι, έφτιαχνε την ίδια λιά όπως ο Κωνσταντινίδης στο ΠΑΟΚ Σβούρας. Τι δουλειά κάνεις στο Πάγκο κάποιο. Ναι. Ωραία δουλειά, εμένα μου αρέσει αυτό. Ωραίος, καλό μεροκαματάκι είναι αυτό. Ναι. Ωραίο, εντάξει είναι παλιό, εντάξει δημόσιος υπάλληλος, αρακτός. Δεν φέρεις καμία ευθύνη και είσαι εξασφαλισμένος. Για βοηθός Παπαντή. Όπως είναι ο Παπαβασίλειος του Παναθηναϊκό χρόνια. Μπράβο, του, ναι. Ο Παπαβασίλειος χρόνια του Παναθηναϊκό. Κάποιος δεν πρέπει να είναι και βοηθός. Βοηθός σκηνοθέτη, βοηθός προπονητή. έχει ρε παιδί μου. Βοηθός παραγωγού ραδιοφωνικού, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Η πιο τέτοια ρε παιδί μου, ακίνδυνη δουλειά και η πιο συμφέρουσα σε τέτοιο είναι προπονητής τερματοφυλάκων, ρε φίλε. Πολύ καλή δουλειά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Είσαι, καλό μεροκάματο. Είναι σαν να είσαι διευθυντής στα ΕΛΤΑ. Βέβαια. Αυτό είναι Πασόκ με Νέα Δημοκρατία μαζί. Αυτό είναι μαζί και έχεις πάρει και ποσοστό από το ΕΣΠΑ. Πίστευτη θέση. Προπονητής τερματοφυλάκων. Ποιος θα έρθει τώρα στον Άρη, έχεις εσύ την ίδια. Συμφωνείς μαζί με σερτάκι, ποιον θες. Ποιον? Σερτάκι λέω εγώ, θέλω σερτάκι τώρα. Ξέρεις, σ' αρέσει επειδή είσαι τρικαδόρος καλός και εσύ. Σερτάκι, πολύ μ' αρέσει και προπονητικά. Εσύ θες σερτάκι να γίνει μαλλιά κουβάρια δουλειά. Θέλω σερτάκι και μ' αρέσει επειδή πηγαίνει με τα σακάκια στο πάγκο και είναι ήρεμος και έχει την αλυσίδα στο δεξί χέρι και στο αριστερό έχει ρολόι. Και τα τεινάζει στις οδηγίες. Σερτάκι με τη μεταφράστρια του Ολυμπιακού άμα γινόταν. Κατάλαβες. Μη φέρει ο Καρυπίδης κανένα γαϊτάνο που στη φέρει, α πούμε. Αν φέρει κανένα γαϊτάνο να. Λέω τώρα ρε παιδί μου, κασίες κάνω. Αν φέρει γαϊτάνο τη μια μπαλέτα να τη γεμίσει κολλήρια και να τη φέρει στη δύο. Γαϊτάνο, αυτό σίγουρα είναι πάνω από 80. Αυτό είναι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Στέφανος Γαϊτάνος. Πώς το
λένε, κανέναν ανιψιό του τέτοιου, πως ήταν, που ήταν παλιά στην Εθνική, του ξέχασα τώρα, έλατε, που ήταν στον Άρη. Του Αλκέτα. Όπα! Μην κανέναν ανιψιό του Αλκέτα, θυμίθω. Έχει κανένα φιντάρι τέτοιο. Μάλιστα. Υπάρχουν πολλοί έτσι συνήθεις υπηρεσιακοί προπονητές. Πάντως αυτή τη στιγμή από ονόματα ελληνικά δεν έχει αμάγκητη. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει, όντως δεν έχει. Δεν έχει ονόματα. Δεν έχει, μην νομίζεις. Αυτό. Ναι, αλλά στην παρούσα φάση δεν ξέρω. Άρης θα ξαναπάει για ξένο προπονητή στα καπάκια, στη μεσούση περίοδου. Όχι, δύσκολο το βλέπω. Α, σου πω και κάτι. Το συμφέρον είναι πάλι και με του μάνατζερ πάνω που θα κάνει τη δουλειά. Να σου πω κάτι. Μήνα θα βρουν προπονητή. Δεν θα τον βρουν με συμβόλαιο τον προπονητή. Θυμίζω αυτό που σου λέω. Μήνα είναι. Άρα είναι σαν να λέμε όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι σαν να λέμε ότι η χρονιά. Πέ, καταστράφηκε άμα είναι μήνα. Α, όχι. Στέφανε, το εννοώ μήνα εννοώ στην πληρωμή, όχι ότι θα φύγει. Δεν θα το κάνω. Αυτό εννοώ. Μήνα στην πληρωμή θα φέρει. Σαν και εμάς. Κερδίζεις, πληρώνεις. Πάρε εμάς τότε. Εντάξει, και εμείς μήνα πάμε. Έτσι, μια χαρά. Λοιπόν, έγινε. Να βγει και ο Φωτιάδης λίγο, άμα τελείωσε τη σκουπιά πες σου. Πολύ εκεί πάει τώρα τελευταία. Αργά, αργά, τίποτα. Ζωάρα κάνουν όλοι. Ζωάρα, μόνο εμείς. Έγινε. Άντε, θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλημέρα. Προσπαθώντας να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό και τον. Τελικά το σβήσα το σπίτι που ήταν κουτσούκι. Δεν μάθαμε και ποιος έκαψε ποιον. Ίσως για ευνόητους λόγους να μην μεταφέρετε, γιατί μετά τα βγαίνα, εμείς σας κάψαμε αυτό, εμείς σας κάναμε εκείνο. Μπόκα Ρίβερ πάντως αυτό το Σάββατο μπορούμε να το δούμε. Δεν ξέρω και αυτό κακό. Αυτό έπρεπε να ακούσουμε. Κάποια εταιρεία ή Νόβα. Καλά δεν το δείχνει. Δεν το πήρανε. Αποκλείεται. Είναι δυνατόν να μην είναι σε κάποιο κανάλι. Μπορεί να το δείξει κανένα ελεύθερο. Ο Σκάι κανένα διάστημα δεν έδειχνε. Θα γουγκλάρω τώρα να δω το φίλε. Δεν είχε δείξει κόπα Λιμπερταδόρες live. Δεν μπορεί να με το δείξει. Δεν μπορεί να με το δείξει. Ο Κοσμοτέ παίρνει κάτι τέτοια ημέρα. Κάτι box παίρνει τώρα κάτι. Τώρα να σου πω κάτι όμως. Το Σάββατο 9 η ώρα είναι και δύσκολη ώρα. Δηλαδή έχει μέχρι και. Με χαρά είναι, δεν έχει άλλο. Και Super League έχει το Σάββατο 9 η ώρα. Κάτι τέρμπι δεν έχει. Όχι, όλα είναι Κυριακή. Τα Κυριακή είναι τα καλά τα παιχνίδια. Το Ολυμπιακό Παναθυμιακό είναι την Κυριακή. Μέχρι και άλλε παίζει Δευτέρα. Ξεκινά από τι 3 η ώρα με τον Πάοκ. Καλά, ωραία θα ήταν. Το Σάββατο είναι. Τίποτα, κούφια μέρα. Κούφια μέρα. Βάζω. Ξαναβάζω λοιπόν εδώ πέρα τι έχουμε το Σάββατο. Λάρισα Παζιάννενα, Ξάνθη Πανιόνιο και Λεβαδιακό Όφη σε 7.30. Ωραία, ματσάρα, Λεβαδιακό Όφη και έτσι. Κομπότη. Χθες είχαμε και ένα ματσάκι για την Super League. Ολοκληρώθηκε και η ένατη αγωνιστική ημέρα. Με τον Αστέρα Τρίπολης να ιτάται σε ακόμη ένα παιχνίδι. Διαψεύδοντας. Λες εσύ ότι κάνεις τώρα το συνδυασμό Παντελίδης να φύγει. Ο Σάββας. Ο Σάββας, γιατί το θέλει. Θα πάρεις ένα προπονητή που έχει τον. Λουζέρ. Ναι, που έχει τον Αστέρα Τρίπολης με μόλις μία νίκη στην 14η θέση του πρωταθλήματος και να κινδυνεύει. Τον Αστέρα που ξεκίνησε με προσδοκίες, έπαιξε Ευρώπη και τα τελευταία χρόνια κάνει. Δεν μας έχει συνηθίσει. Παντελίδη, άμα έρθει προς τα δω, εκείνο το Τόντσο, πάρ' το να μαζί στο αμάξι. Μάλιστα. Θεωρείς, ας πούμε, ότι είναι ένας προπονητής που θα γίνει αποδεκτός από τον κόσμο του Άρη. Όχι, σαμπάρκα, ξυνήλα θα έχουμε. Δεν το νομίζω. Ξυνήλα θα έχουμε τον Παντελίδη. Εγώ σου είπα ήδη το επιχείρημα. Τι καλά μας φαίνει τον Παντελίδη που να πούμε τον έχει εκεί πέρα και έχει χάσει από όλους και έτσι αυτό. Χάσει από τον Μπάουκ, από τον ένα πιο πολύ θέλανε Πετράκη, αλλά δύσκολα εκεί δεν μια χαρά πάει. Πετράκη στα Γιάννενα, δεν φεύγει, δεν φεύγει. Δεν φεύγει. Δεν Γιάννενα, βέβαια είναι και αυτά. Παλεύουμε τον Αστέρα Τρίπολης. Τώρα σου λέω Σερτάκη να γίνει δουλειά εδώ, μα ακού το δωρά. Δεν το βλέπω, δεν το βλέπω. Μ' αρέσει. Ξέρω γιατί το λες αυτό. Για να πούνε να βγαίνουν πάω ξέρει να λένε ένα αυτό Καρυπίδη, ο πρόεδρό σου έτσι, ο αλλιώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χαζό είναι να ανέβει ο λαιμονή. Γιατί δεν είναι χαζό. Ωραία, Θεσσαλονίκη. Γιατί α το αφήσει το λιμάνι εκεί πέρα. Άρα πίνε εδώ πέρα εσπρεσάκια στην νίκη, είναι καλό. Καλό είναι, λε. Μάλιστα, μάλιστα. Έτσι λοιπόν, αμετάβλητη κατάσταση όσον αφορά το θέμα της, του υποβιβασμού. Ο Αστέρας Τρίπολης παρέμεινε στην κατεύθυνση θέση με 5 βαθμούς. Ο Τάς για να έχει 7, Λεβαδιακός 4 και Απολλώνιος μείνει 1. Ενώ η Ξάνθης καρφάλωσε στην 4η θέση. Πέρασε και την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Την περνάει. Η ΑΕΚ βέβαια είναι με τους μείον 3, αλλά θα διονύζεται αυτή η κατάσταση. Απόφαση θα έχουμε. Δεν ξέρουμε πότε. Κάτι για το Μάρτιο έχω ακούσει ότι θα έχουμε αποφασίσει όσον αφορά το θέμα των μειών. Δεν ξέρω. Κάτι πήρε τα αυτή. Ήδρυκα μεγάλη κακό αυτό. Επίτηδες. Να πηγαίνει. Συμβολεύει. Ναι, ορείται η κατάσταση. Ναι, και Ξάνθη έτσι λοιπόν πέρασε στην τέταρτη θέση αθόρυβα. Αθόρυβα η Ξάνθη. Ακόμη μια. Δεν έδωσε αυτή η Ξάνθη. Ναι, τίποτα. Και τσούκου τσούκου 0-1 όλα. Σάντος. Σάντος. Ποιον έχει προπονητή η Ξάνθη. Ποιον έχει. Ποιον έχει. Ποιον έχει προπονητή. Ξένο έχει. Ποιον έχει. Αχ, δεν μου σκάει τώρα. Δεν μου σκάει. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε εδώ με σηκωμένα τα μανικά για την επόμενη αγωνιστική Ξάνθη Πανιόνιος.
Μάτς Ευρώπης αυτό. Αλλά ο Πανιώνης δεν είναι τόσο καλά. Βλέπει την Ξάνθη. Περνάει και τον Ολυμπιακό στο τέλος. Γιατί είναι μόλις ένα βαθμό κάτω τον Ολυμπιακό. Εντάξει, λες. Αντέξω εκεί στα πηγάδια να πούμε. Πάω Κατρόμητο και Ξάνθη 30. Δεν το αντέξω. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Πιστέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο. Επειδή στη δεύτερη μας ώρα συντροφιά μας πάντα οι σημαίες ψωμιάδι. Σημαίες ομάδων και κρατών, λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags στη Βασιλείου Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις. Ασθενείς, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς, ενώ περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερες. Ούτε βροχές, ούτε έχουμε μια ψυχρούλα. Εντάξει, καλά είναι τα πράγματα. Θα πας στη δουλειά. Κομπλέ, ένα μπουφανάκι, ένα φουτεράκι βαριά. Ένα. Με κουρασανάκι στο χέρι. Απλά. Κουρασανάκι, σαν αυτό που τρώει ο φίλος μας ο Παφούλια στην. Στην το 9 pm τι είναι τώρα τελικά. Δεν είναι 09, είναι 9 pm. 00 pm. Το πρόμεσημβρία. Πρόμεσημβρία. Άρα τι είναι τώρα. Αλλά στα αγγλικά είναι άλλα τα αρχικά. Αλλά το 9... PM δεν είναι στα αγγλικά. Επειδή άμα ήταν PM. Πρόμεσημβρία ήταν P, δεν ήταν αγγλικό. Αλλά λες για την ώρα του. Ναι, αυτό θέλω να. Μήπως είναι 9, αλλά πόσες ώρες διαφορά έχουμε. 9 το πρωί να είναι εδώ δηλαδή. Δεν ξέρω. Ξέρω να πει χαμπάρι χθες τι έγινε. Έχουμε την κίνηση στους δρόμους και αυτά και τέτοια. Δεν ξέρω αν είδες έναν άλογο που κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης κανονικά. Ναι. Χθες το πρωί στη Θεσσαλονίκη ένα άλογο αλώνιζε στο κέντρο της πόλης. Στην πλατεία Δημοκρατία, στο Βαρδάρι, ναι. Αδέσποτο, κανονικά. Κοίταξε, αδέσποτο. Άμα είχε από κάτω πέταλα, δεν ήταν αδέσποτο. Κάπου αδέσποτο. Έφυγε. Από κάπου έφυγε. Ναι. Προσπάθησαν λέει, να προσεγγίσουν κόσμο στο άλογο και να το απομακρύνει, ναι, εννοείται. αλλά λέει το δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Ναι. Και το άλογο λέει καθόταν εκεί και έγλυφε τον κόσμο. Και συνέχισε απέριμπνο να διασχίζει. Και μάλιστα λέει θα βρήκανε τον ιδιοκτήτη του αλογού και ναι, θα του βάλουν και πρόστιμο. Όπα. Ναι, μπορεί να καταλάβανε θέση πάρκινγκ, αυτές οι καινούργιες τα θέση πάρκινγκ με τις μπλε και τις κίτρινες γραμμές. Ίσως να είναι ένας, αφού δεν έπιασε ο ποδηλατόδρομος στην πόλη μας, μπορεί να αρχίσουμε να κάνουμε αλογόδρομους κανονικότατα. Λέουν τα άλογα, ξέρεις, επιδοτούνται. Ναι, το ξέρω. Να παίρνεις άλογα και δυστυχώς πολλοί ανεύθυνοι άνθρωποι στην επαρχία και στην περιφέρεια παίρνουν απλά και μόνο για να τσαπώσουν. Ναι, κάνα χιλιάρικο πόσο είναι. Και τα γαϊδούρια επιδοτούνται από την Ευρωπαϊκή. Και πάνω σε εμά τα χωριά έχει πολύ πράγματα. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Το έχω δει δυστυχώς. Ναι. Άλογα να τα έχουν σε χωράφια δεμένα αυτά οι ιστορίες. Θεωρούνται ήδη προς εξαφάνιση. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Σήμερα ή μάλλον τα ξημερώματα για το NBA. Indiana Pacers, Houston Rockets 94-98. Detroit Pistons, Miami Heat 115-120. Orlando Magic, Cleveland Cavaliers 102-100. New York Knicks, Chicago Bulls 115-116. Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans 122-116. Utah Jazz, Toronto Raptors 111-124. Denver Nuggets, Boston Celtics 115-107. Οι Boston τους είχαμε πολύ φαβόροι φέτος, αλλά δεν έχουν καλό ξεκίνημα. Αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο Golden State Warriors, Memphis Grizzlies 76-70 και Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves 92-84. Για την καλαθόσφαιρα που πιάσαμε τα μπασκετικά, συμπληρώθηκε και η τετράδα των ομάδων που θα δώσει το παρόν στο, όχι τη Final Four παλαιάς κοπής που συγκεντρώνονταν όλοι και παίζανε σε ένα γήπεδο, αλλά εντάξει, τι τρόπο την είναι, Final Four είναι η τελική τέσσερις. Προμηθέας Παναθηναϊκός 68-76, ΠΑΟΚ, Κίμη, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι η τετράδα σήμερα. Σήμερα αγωνίζεται επίσης για το μπασκετικό Champions League ο ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΒΑ στις 7:30. Άντε πάλι τα Google, κάτσε να γράψεις ποια είναι αυτή. Είδες όμως, μαθαίνουμε γεωγραφία. Ο Πάβα. Όχι ο Τάβα. Όχι ο Τάβα. Είναι πολύ μακριά. Όπως λέμε, αντίπας. Και ο Γιαντίτας. Έτσι.
Η Οπάβα είναι στην Τσεχία, μάλιστα. Είναι πόλη, λέει, στην Βορειοανατολική Τσεχία, στη Μοραβική Σιλισιανή. Μάλιστα, κάτι ωραίο θα έχει εκεί. Ωραία κατάσταση. Οπότε θέλω να πάω σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, στο μπάσκετ. Ναι. Το δήλωνα από τώρα, θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία της αθλητικής δημοσιογραφίας. 16 Σεπτεμβρίου παίζει ο ΠΑΟΚ με την. Εδώ, κόλκα πάει, δεν κόσμο είναι. Δεν πάνε στα μπάσκετ, κανένα. Τι να πα στο μπάσκετ. Να μεταδώσει πιο. Πώ την είναι, με την Ναντέρ, επειδή είναι στο σπίτι ενός φίλου μου δίπλα στο Παρίσι. Οπότε γι' αυτό. Γιατί πάνε εκεί, αφεντικό αγορά κάνει εδώ πέρα. Να το μεταδίδω από την τηλεόραση, δεν το δω. Κάνει κάτι, ρε παιδί. Θα κάνω τι μετά, θα είμαστε εκεί, θα πίνουμε κρασιά ιστορίες, θα τρώμε κουχουασάν και. Θα βολτάρουμε στις 8 της Ικουάνα. Αυτό και θα δίνουμε. Θα δίνουμε ανταπόκριση. Καλημερίζω την φίλη μου την Μαρία, η οποία μας λέει το PM στα αγγλικά είναι μετά μεσημβρίας και το AM είναι προ μεσημβρίας καλημέρα. Το AM ξέρω ότι είναι after midnight. After, αλλά είναι το. Ναι, after midnight, ναι. Σημαίνει το προ μεσημβρίας. Ναι, before midnight. After midnight, δηλαδή ναι. Μετά τις 12. Ναι. Είναι το ακριβώς. Ναι, άρα τι μας είπε τώρα. Το PM είναι το μετά μεσημβρίας. Άρα είναι το βράδυ. Ναι, τι σημαίνει το P βέβαια. Past midnight, ξέρω. Μπράβο, μπράβο, ρε Πατμανίδη. Σιγά μη σημαίνει αυτό. Ευχαριστούμε πώς την είπαμε την φίλη. Μαρία, Μαρία, Μαρία. Γεια σου, Μαρία. Σιγά μη σημαίνει αυτό, αλλά τώρα το λέω εγώ έτσι. Άρα μετά μεσημβρία, σαν είναι το βράδυ. 9 η ώρα, καλά το είπε. Γιατί αν το είχε 09, θα έλεγα ότι είναι πρωί. Τώρα εσύ γι' αυτό ήταν μία η ώρα το βράδυ. Με την Αργεντινή, πόσο έχουμε καμιά 9 ώρα έχουμε τόσο. Σήμερα βέβαια συν της άλλης έχουμε και Champions League, να μην ξεχνιόμαστε εδώ. Βέβαια, βέβαια, γιατί τα ξεχάσαμε αυτά με τους Σερένα, με τους Σκόρια. Με τους Σκόρια όλα θα τα δώσουμε. Εδώ προφητείες. Είναι η κατεξοχήν η αγαπημένη μας συνήθεια των προφητείων. Δώσατε προφητείες. Πολύ πράγμα τώρα εδώ. Με Φωτιάδη και Αλέξα, δώσατε προφητείες. Όχι, ρε, τι προφητείες να δώσουμε. Λέω, ρε. Εδώ δεν προλάβαμε να ξηθούμε ούτε η δημοκρασία προλάβα να πει. Εγώ μπορεί που κάνω λαμπογιάλια και τον πέρανε και. Μάλλον είμαι τον Αλέκο. Μήπως, ρε παιδί μου, είχαμε κάτι αυτά. Εμείς γιατί να ασχοληθείς για τα ποδοσφαιρικά, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, δύο ματσάκια στις 8, μάλλον στις 8 παρα 5, σήμερα το απόγευμα. Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ. Ναι. Αγωνίζονται στις 7 παρα 5. Ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος είχε υποστεί μια βαριά. Όχι, αυτό παίξανε ρε. Αν είναι το τέτοιο. Ξανά, ρε, ανάποδα. Είναι ξανά, είναι η πρώτη αγωνιστική του δευτέρου γύρου που υπάρχει αυτό το τούμπαλ. Ναι. Ορίστε, τώρα θα ρίξει μια 7 η Λίβερπουλ στον Ερυθρό Αστέρα και θα πάρω τον προπονητή. Ωραίος. Του Ερυθρού. Παλιού του Πανιουνίου. Θα θέλεις. Φυσικά θέλω, ρε φίλε. Μιλώ. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. 4-0 και δεν νομίζω να κερδίζει κιόλα η Λίβερπουλ με 4. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην κερδίζει, αλλά. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Πώς το βλέπεις, θα κερδίσει. Είμαστε φόλα Λίβερπουλ εννοείται. Για δώσω σκοράκι, Ερυθρός Αστέρας Λίβερπουλ. Θα βάλει σκοράρι σήμερα ο Ερυθρός. Ένα-τρία απαλό. Ένα-τρία απαλό θα το δώσω εγώ. Εντάξει, άντε 0-2. 0-2. Καλά, πόσο χ θα λήξει τον μπάτς. Ξεκάθαρα. Στις 8 παρα 5 επίσης, Μονακό Μπριζ στο προηγούμενο παιχνίδι στο Βέλγιο. Καταδικασμένες είναι αυτές. Ένα-ένα καταδικασμένες είναι. Δεν ναι, από ένα βαθμό έχουν στον από ένα βαθμό, τον οποίο τον πήραν. Εγώ θα έχω και βαθμολογία δίπλα. Ναι, βεβαίως. Μοιράστηκαν όσοι είστε που είναι λαθασμένοι εκφραστό, μοιράστηκαν τους βαθμούς γιατί αυτό ίσχυε στο παλαιό σύστημα 2-1-0. Τώρα στο 3-1-0 δεν παίρνουν από 1,5, οπότε το λευκή ισοπαλία σου. Δεν μοιράστηκες. Μονακό Μπριζ. Μονακό Μπριζ. Θα για τα λεφτά η Μονακό και λίγο γερότερη ομάδα. Ας την παίξουμε 2-1. 2-1 θα τη δώσουμε την Μονακό. Θα το δώσω εγώ 0-1 για κάποιο λόγο. Ωραία. Με τους φίλους μου, τους Βέλγοι. Ναι. Ατλέτικο στις 10 η ώρα τώρα πηγαίνουμε. Ναι. Ατλέτικο Μαδρίτης Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι. 4-4 δεν την περιμένει κανένας. Ναι. Με τα 3 γκολ να σημειώνονται στο δεύτερο ημίχρονο και η Ντόρτμουντ έχει από εκεί που δεν είχε καλό ξεκίνημα νομίζω στην έναρξη της Μπουντεσλίγκα. Έχει πάρει φόρα. Εντάξει, ένα μάτς τράβο στην αρχή, μετά πάει τρένο ρε. Έχει πάρει τώρα φόρα κανονικά. Και... βοηθάει και η μπάγκερ που κάνει συνέχεια. Δεν είναι στα καλά τη μπάγκερ. Λέει θα δεν κάνει τίποτα καμιά τέτοια Ιάκ από το πουθενά μεθαύριο. Δεν ξέρω για τώρα για Ιάκ, αλλά πάρα για το πρωτάθλημα η Ντόρτμουντ είναι με το ένα πόδι σαν το ΠΑΟΚ και παίζει. Μάλιστα, φέτος η Ντόρτμουντ. Κοίταξε τώρα, άμα το πάμε τριγκαδόρικα, με ένα χ είναι βολεμένε και δύο και περνά και δύο μαθηματικό. Με 90% δηλαδή πρέπει να πάνε να αυτοκτονήσουν μετά. Ναι, αλλά η Ατλέτικο έχει και το βάρο αυτή τη τεσσάρα. Σίγουρα δεν ικανοποίησε κανέναν και θα έρθει.
την προκαλέσει και την μπορούσε τώρα στην κόντρα. Στο λίμπερο, είπες... στο λίμπερο, ας πούμε, της Μαδρίτης δεν θα βγει κανείς να πει να σου σημαίωνε να μπούμε. Ρε, ρε τσόλο, loser. Α, πήγε τώρα, έκανε και χει με μια λεγκάνε. Τώρα έχει στο. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Στην Ελλάδα αυτά δεν τα σηκώνουμε. Τον είχαμε στείλει. Και το τσόλο να πούμε. Αλλά γιατί πήγαινε και έτρωγε να πούμε τα τρίμπαλα από τη Ρεάλ στου τελικού. Κοίταξε, α με πήγαινε και με ένα τελικό Πάκο Ερέρα και δεν σε έλεγα τίποτα εγώ. Champions League. Στην Ελλάδα είμαστε ικανοί προπονητή να πάει η ομάδα στον τελικό του Champions League να το πούμε. Λούζερ και πώς την αίσθησες έτσι και γιατί δεν έβαλες τον ένα και δεν. Γιατί δεν έβαλες τον Άσλι εδώ. Έτσι κανονικά. Τέτοια παιχνίδια αριανάκια θέλουν μέσα να νιώθουν τη βανέλα. Πάμε με τον κολάσο! Έτσι και όχι μισθοφόρους να παίζουν τελικό Champions League. Είσαι σοβαρός τώρα το Πέλκα 10. Θα μπορούσε, θα μπορούσε ξεκάθαρα. Ατλέτικο Μαδρίτης μπορούσε λοιπόν. Η Ατλέτικο δεν είσαι καλό φεγγάρι. Μην τις προκαλέσεις τώρα, μην την πας στην Ντόρμουντ κόντρα. Γιατί αυτή που βάζει κανένα τρίμπαλο εκεί πέρα. Για δώσε, δώσε, σκορά, δώσε σκοράκι. Εγώ θα το δώσω όχι αυτό έτσι για το Θεαθήνα. Ναι. Θα το δώσω 2-2 για να έχει. 2-2 πάλι τέρματα. Νομίζω ότι θα... 1-0, 1-0 θα έτσι, κερδίσει η Ατλέτικο. Δεν γίνεται τώρα να υποστεί τα ξανά. Νάπολη Παρίς Σεζερμέν. Επίσης στις 10 η ώρα. Νάπολη στο προηγούμενο παιχνίδι. Εδώ φίλε ο Όμουλος είναι φωτιά εκτός στην Ερυθρό. Καλά, ναι. 6-5-4. Λίβερπουλ 6-5 Νάπολη, 4 η Παρί. Η Παρί είναι σφιχτά. Η Παρί είναι. Πάλι... Αλλά και η Νάπολη στην έδρα της έχουν εκείνο τον Τσίρο Ιμόμπιλ, το κοντό να πούμε εκεί πέρα. Η Παρί πάλι φέτος, άιντε πια πάμε να το πάρουμε. Στον Κωστιγιά πάμε, για πάμε. Πάει, κανονικά. Σαν αλλά... τον Άρη στην αρχή ήμασταν αυτοί. Άμα κάνει σήμερα καμιά ήττα, αρχίζουν τα πράγματα, αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν πάρα πολύ. Εγώ έχω δώσει ότι η Παρί θα αποκλειστεί και θα παίξει με τον Πάκου στου 32 του Europa. Και μετά η Παρί, άμα φάει από εδώ, πάει στο Άνφιλτ μέσα, στη Λίβερπουλ. Ερχόμαστε. Ελάτε, ελάτε, γάτα. Έλα Νεϊμάρ, πάνε ντύσου για το Χάλουγκ να πούμε και άσε τι όλα τι ιστορίε. Τι θα το δώσω, ένα. Τι θα το δώσει, ένα. Θα δώσω νίκη τη Παρί όμω. Θα δώσω νίκη τη Παρί γιατί είπαμε. Το τελευταίο του χαρτί. Το τελευταίο του χαρτί. 1-2. 1-2 μέσα στην Νάπολη. Για να χάσει η Νάπολη, μετά και αυτή είναι σφιχτά. Και αυτή είναι σφιχτά. Καμό, ωραίο όμιλο. Ωραίο όμιλο. Τι έδωσε εσύ, 1-1-2. Εγώ. Εντάξει, θα κερδίσει η Νάπολη. Δηλαδή, δίνει το τρίτο αποτέλεσμα το οποίο δεν. Ναι, εννοείται, ξεκάθαρε. Πόρτο Λοκομοτίβ Μόσχα. Τι έχουμε σε αυτόν τον Πόρτο όμιλο. Λοιπόν, Πόρτο 7 βαθμούς, Σάλκε 5, Γαλατά Σαράι 4, Λοκομοτίβ με 0. Ναι, εντάξει. Μονόδρομος νομίζω και η σκέψη μας. Τώρα να γίνει κανένα χαζό. Λες. Δύσκολα. Ξέρω, στην Ευρώπη δεν συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Πόρτο Λοκομοτίβ, ναι, άσως το δίνουμε αυτό. 2-0 εγώ θα το βάλω έτσι χαλαρά. Με σβηστές μηχανές η Πόρτο. Θα για να διαφωνήσω το παίξω 3-1. 3-1, εντάξει. Είπαμε πως για να διαφωνήσω το δώσω κανένα τρελό, α πούμε, κανένα 0-3. Έκανα έτσι να ψαχνόμαστε. Και Σάλ και Γαλατά επίσης. Μονόδρομος ο άσος στη Σάλ και εδώ για να είναι κοντά. Δεν θα είχε καμιά 15.000 Τούρκους εκεί μέσα στη. Φίλε, εντάξει, η Σάλ και όλα, η Τουρκία, η Γερμανία, Τούρκοι. Εδώ τι γίνεται τώρα. Δύσκολο. Στα Οταφαρίνα Σάλ και. Θα δώσω άσο δύσκολο τη Σάλκε με 2-1. 2-1, 2-1 άσκο. Θα το δώσω 1-1 εγώ να παίρνει Γαλατά αποτέλεσμα μέσα στην Γερμανία. Τότεναμ Άιντχόβεν επίσης σήμερα. Εδώ φίλε γίνεται το κουτρούλιο γάμος. Τότε να μην είναι. Πού είναι η Τότεναμ, γιατί είναι... κάπου ήταν δύσκολα η Τότεναμ. Κάτσε να σου πω, έχει ένα βαθμό νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Πρέπει να το πήρε την προηγούμενη αγωνιστική. Πρέπει να τον πήρε τον βαθμό. Πού είναι. Πού είσαι, ρε Τότεναμ, πού είσαι, βρε. Στο 90 δεν είχε φάει. Ναι, Μπαρσελόνα 9 βαθμούς, Ίντερ 6, Αϊτχόβεν 1, Τότεναμ 1. Τότεναμ 1. Και οι δυο είναι, άστα να πάνε πάνε. Ναι. Οπότε μονόδρομος λέμε τώρα. Για την Τότεναμ. Αλλά μ' αρέσει η PSV. Έχει και το Λοθάνο που είναι ο μήλων της Έλληνας για όλη την Ευρώπη. Εκείνος ο Μεξικάνος 22 χρονών. Τι να σε πω τώρα, 3-0 να το δώσω. Δεν θα το δώσω 3-0. Όχι, δεν θα το δώσεις. Θα το δώσω 3-2 γιατί βγαίνουν πολύ κόντρα αυτά τα μαϊμούνια της PSV. Θα το δώσω 2-2-0. 2-0. Τότεναμ και Ίντερ Μπαρτσελόνα, τελευταίο παιχνίδι για την σημερινή αγωνιστική μέρα. Εντάξει, και αυτό που θα παρακολουθήσει και ο περισσότερος ο κόσμος. Η Μπαρτσελόνα δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Επικράτησε στο προηγούμενο παιχνίδι με 2-0 τη Ίντερ. Αλλά τώρα μέσα στο Τζουζέπε Μεάτσα, ίσως να αλλάξουν τα πράγματα. Θα πουλήσω τρέλα εδώ πέρα. Θα δώσω ένα χ φαντασμαγωγικό 3-3. Για να βολέψει. 3-3. Εγώ θα δώσω 1-0 νίκη τη Ίντερ. Μ' αρέσει. Κανονικότατα. Καλημέρα αρέσει στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Αλάνια. Νάτος. Αλάνια Σπορ. Νάτος. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
Μια χαρά είμαι. Έτσι χαιρόμαστε. Δυνατά. Ναι. Νέα, τι νέα έχουμε. Καλά νέα έχουμε εδώ για την μπάλα. 23 ναι. Έχουμε πει τα πάντα σε νέα. Τα ξαναπούμε όλα τα νέα. Τι ώρα άνοιξε το ράδιο για να στα ξαναπώ. Έφυγε ο Πάκο Ερέρα. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Όποιος έχει λεφτά, ό,τι θέλει κάνει. Βέβαια. Και το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ποιος, τώρα το... ποιος έχει λεφτά. Ποιος έχει. Το αφεντικό εκεί που έχει την ομάδα. Α, μάλιστα. Πολλά λεφτά. Ποιος τον έδιωξε, εγώ τον έδιωξα. Καλά, σίγουρα, ναι. Βέβαια. Πολλά λεφτά. Εγώ βοήθησα να το διώξω, εντάξει. Μάλιστα. Γιατί όποιος πληρώνει, αυτός διώχνει κιόλας. Βέβαια, είναι λογικό. Δεν μου λέτε εσείς οι δύο τώρα, δείτε προγνωστικά τώρα για όλες τις ομάδες. Βέβαια, τα πάντα. Όποιος θα σας ακούσει, ναι. Όλοι στην κουβά θα πάνε. Καλά, αυτό λέμε. Άμα ακούσει όμως και παίξει τα αντίθετα. Εδώ σε θέλω. Μήπως είναι κόλπα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε τα πραγματικά σκορ για να μας πούν πού τα ξέρετε εσείς. Πέσουν οι αποδόσεις των Μπουκ. Όχι, πέσουν οι αποδόσεις. Άμα έρθει καμιά UEFA μετά και κάνει έρευνα. Ναι, έρευνα. Σιγά, ρε Πάπη, να γελάσω. Δεν το τραπήξε. Άμα βγάλουμε τα μυστικά. Πώς ήταν η μυστική κρύπτη στο Κελπνό. Άμα βγάλουμε και εμείς μια μυστική κρύπτη εδώ πέρα με τα αποτελέσματα και τα επιτυχημένα τα δελτία, θα σε πω εγώ. Εγώ για να σε πω την αμαρτία μου, Μπάμπη από την Ελβετία, από το Αραού, θα παίξω και αυτά που έδωσα εγώ και αυτά που έδωσε ο Μπάμπη στα σκόρα από ένα ευρώ θα τα παίξω. Τόσο πολλά. Ξέρεις με ένα ευρώ άμα πιάσω τα σκόρ, τι γίνεται. Καλά, οι αποδόσεις. Ξανήκθηκα τώρα. Ναι. Έτσι, έτσι. Ναι. Μάλιστα, εσύ είσαι καλά. Καλά είσαι. Μα κοίταξε. Καλά είμαστε. Αυτό θέλουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Έγινε. Ναι. Άντε, συγχαρητούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στη γραμμούλα μας. Να πιάσεις 8 σκορ. Καλά, σίγουρα. Βγάλει συντελεστή να δεις τι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Δεν μας περιμένει. Καλημέρα. Α. Καλημέρα, μηδέν. Οχ, μυρίζομαι τι θα είναι. Καλημέρα. Έλα, Μπάμπη. Είσαι μεγάλο, Μπάμπη. Είσαι μεγάλο, μεγάλο. Φαινόταν ένα σκάι. Τι κάνει, Κατερίνα μου, πώ είσαι. Δεν σε φορά, συγγνώμη, αλλά με σένα μου μιλά. Με σένα μιλάω, αλλά δεν μα απαντά. Με σένα μιλά, για σένα τι κάνει, καλά. Καλά είμαι, μωρέ, δεν βαριέσαι ένα εδώ πρωί ξυπνάμε. Θέλω να παραπονώ. Ένα παράπονο εδώ. Με ένα παράπονο. Ναι. Μου αρέσει η αστυνομία στο σπίτι του κοιμόντα και μου πήρα ρεύμα. Δεν σε ακούσαμε καθόλου, κάνει διακοπή. Η αστυνομία έρθει δύο φορές στο σπίτι μου όταν κοιμόμουν. Ναι. Τις προηγούμενες μέρες και μου πήρε αίμα. Ναι. Απαιτώ από το γενικό κράτος να μου φέρει την λίγο τα παιδιά που έχω. Να φέρει πίσω το αίμα. Να μας πει το αίμα. Ήρθε η αστυνομία και σου πήρε αίμα. Σοβαρά σου μιλάω. Και ξέρεις γιατί, μάλιστα. Για να δούνε, δεν φτάνουν αυτά που λέω σε σένα. Πάνω να ακούς. Ακούω, πώς δεν ακούω εδώ, τώρα μας ακούνε. Για να καταλάβουν αν αυτά που λέω σε σένα ισχύουν. Μάλιστα, είπα πολλά σε πήρε αστυνομία το αίμα. Αλλά θα ήθελα να πω στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό είναι κράτος. Άδικο, ναι. Γιατί δεν μου δίνουν τα παιδιά μου. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτα, ούτε προβληματικά είμαι, σώστες φρένες έχω. Μάλιστα. Μιλάω λογικά, μιλάω μετρημένα, δεν ξέρω αν θα μπορώ να μεταμεγαλώσω, αλλά τα παιδιά τα θέλω, γιατί είναι δικά μου. Μάλιστα, έγινε Κατερίνα, είσαι... Να καταλάβει κάτι ο κόσμος, να καταλάβει κάτι ο κόσμος. Δεν τα λέω χωρίς να έχω γνώση. Όχι, βέβαια. Είσαι ακούστηκες. Ούτε παρανοϊκή. Σε χαιρετούμε. Τσάου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρέωσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια σας βρίσκουμε και μας βρίσκεται και επικοινωνούμε διαρκώς και διαλύτως. Το πρόστιμο, λέει, που επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του αλόγου ήταν 20 ευρώ. 20 ευρώ, λέει, επειδή λέει τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή των. Όχι, 20 ευρώ, όχι 20.000. Τέθηκε, λέει, σε κίνδυνο η ζωή των οδηγών και των πεζών. Σύμφωνο, λέει. Πεζό, δύσκολα, αφού γλύφε το. Έγλυφε, εντάξει, τώρα άμα. Κάνα πάνω να πειράξει το άλογο από πίσω. Καμιά μίγα μα σε τσιμπήσει και σου δώσει κανένα κλωτσίδι. Τελείωσε. Τελείωσε κανονικότατα. Να βάζω από άλογο, γεια σα. Με βάση, λέει, το άρθρο 14 του κώδικα οδική κυκλοφορία. Ναι, υπάρχει τέτοιο κώδικα για τα άλογα. Άκουσε το προηγούμενο τηλέφωνο, πάρε. Μάλιστα. Τελείωνε, Φωτιάδη. Ένας άνθρωπος εμφανίστηκε, λέει, από το Ευρωπόταμο στις αρχές και δήλωνε πως το άλογο του ανήκει. Όταν
όταν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Αχα. Μάλιστα, κι άλλο. Με ένα εικοσάρικο το πήρε το άλογο αυτό. Με ένα εικοσάρικο πρόστιμο. Μαγιά. Καλά ήταν. Δεν ήταν δικό του πληθωροπότα, μου σίγουρα. Δεν είναι δικό μου. Είναι πάλι εικοσάρικο με 20 ευρώ πήρε άλογο αυτό τώρα. Πληθωροπότα από τώρα. Εύκολα. Μεγαλύτεροι πολιτέ είναι αυτοί. Καλά, εννοείται. Είναι στο DNA, στο DNA των ανθρώπων. Του πήρε το άλογο με ένα εικοσάρικο αυτό. Κι αν είναι αυτό δικό μου, μπρε. Δεν μου λε, ξέρει τώρα αυτό το εικοσάρικο τι έκανε. Έκανε και νόμιμο το άλογο. Δεν έδωσε στοιχεία του για να το γράψουν όλο χαρτάκι. Ορίστε, κύριε. Εδώ. Με το όνομα τεπώνυμο. Καταγεγραμμένο, πιστοποιημένο. Μεγάλε δενδροπότα με κόλπο έκανε. Ένα startup. Startup κανονικότατα. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη αθλητική επικαιρότητα, τι απασχολεί, απασχολεί αν θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Ουγγαρίας ο Πασχαλάκης. Γιατί έχει θέμα, θέμα τραυματισμού. Ναι, ναι, χτύπησε στο προχθεσινό παιχνίδι με τον, με τον Ατρόμητο. Εκεί εστιάζεται περισσότερο το ενδιαφέρον. Τι χτύπησε αυτό τώρα. Έχει γίνει μια σύγκρουση νομίζω κάπου και στα πλευρά. Κάτι α, κάτι, το είδα και με τα πλευρά έχει, που χτύπησε. Έχει, ναι. Έχει, φαντάζομαι ότι από εκεί θα έχει αποκομίσει το θεματάκι του. Άμα πήρε πλευρό, έχουμε θέμα τώρα. Πλευρό του. Συμπάει πολύ το πλευρό. Βέβαια. Ο Μαουρίσιο έχει μπει, αρχίζει και μπαίνει σε ρυθμού προπόνηση, αλλά σίγουρα θα υπολογίζεται. Θα έχει, ναι, θα έχει. Εντάξει, έχει, έχει ακόμη δρόμο για να επανέλθει μέσα στην αγωνιστική στριότητα. Θέλω να ρίξει ο Πάοκ μια εξάρα στην Βίντι, γιατί μου αρέσει ο προπονητής της Βίντι πολύ. Να απολυθεί. Αλές. Νίκολιτς. Σιγά μην... 38χρονος, τον θέλω εγώ σφαίρα. Σιγά μην, μην έρθει. Σιγά μην απολυθεί τώρα. Σιγά και μην ρίξει ο Πάοκ. Ο Νίκολιτς αφήσει τώρα την Ευρώπη. Λες, δύσκολα. Δεν τον βλέπεις τον Πάγκο να κερδάει δηλαδή με στην Ουγγαρία. Λουτσέσκου, πρόσεχε το στοπίρα από τα αριστερά και το Μιλάνο μπροστά του. Να τα, δύο άκου λίγο Λουτσέσκου. Άκου λίγο Λουτσέσκου. Ξυπνά αγόρι μου, εμείς θα πούμε. Εμείς θα τα πούμε τώρα εδώ. Ποιος άλλος θα τα πει. Ξυπνάει πρωί. Ξυπνάει πρωί. Ξυπνάει πρωί, κάνει προπόνηση. Ε, καλά, 8 η ώρα είναι όλοι. Τόσο πρωί προπόνηση. Τους έχει πρωί 8 η ώρα πίκο να ξέρεις. Τι λες ρε εσύ. Είναι επαγγελματία σου. Καλά εντάξει, ξέρω ότι κάνουν πρωινές προπονήσεις, αλλά 8 η ώρα. Τώρα τους πάει εκεί πέρα θα είσαι εκεί. Πού να παίξει με την τσίπλα στο μάτι. Εντάξει εκεί πέρα δεν είναι μόνο το χόρτο. Έχουν και κάνουν πάνω για ωρίτσα καφέ, ξυπνάνε 9 η ώρα μπαίνουν από τις 8 όμως εκεί πέρα. Ξέρεις τι κρύο έχει πάνω στη Μεσίβρια. Μια χαρά είναι. Μα τι μια χαρά, μα φυσήξει. Ξέρεις τι καλά, Πασχαλάκης πάει με τα κολάνια εκεί πέρα έχω, και τα χάνει. Έχω πολεμήσει στη Μεσίβρια και ξέρω να. Η Μεσίβρια του Καγιέν τώρα δεν έχει ερκοντήσουν μέσα τα Ναψιμπρίγκοβιτ. Με πάτε στα σύνορα και νομίζω ότι κάτι κάνετε. Όταν εμείς πετούσαμε στη Μεσίβρια στα σύνορα Κυλκής Θεσσαλονίκης. Έχει όμως πάρα πολύ κρύο. Έχει πάρα πολύ. Κατεβάζει εκεί τα αγιάζει, εκεί τα ποτάμια, εκεί τις ιστορίες. Αλλά τι 8 η ώρα προπόνηση, άσε ρε. Πάνε τα παιδιά. Εδώ εμείς ερχόμαστε τα 6 να πούμε και δεν έχουμε συμβόλαιο σαν του πρίγκιπ. Τι έχουν ανάγκη τώρα. Να ξύσουν και να μας ακούν. Άμα θέλει ο κύριος Λουτσέσκου, έρχομαι στην προπόνηση. Ο Άρης τι ώρα κάνει προπονήσεις πρωινές. Δεν κάνει προπόνηση. Είναι πομβιβέρσα λίγη. Χαλαρή. Που θα είναι στα γράμμη, κυρία Γκολάσο και τέτοια. Ξέρουν εσύ να κάνουν προπόνηση το πρωί. Δεν τους έχω για πολύ πρωινούς τύπους. Να σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Κοίταξε, οι παίκτες του ΠΑΟΚ φαίνονται σιγιαρισμένοι, αδύνατοι, στεγνοί. Εδώ και ο Πρίγιοβιτς που ήταν, είχε κιλά παραπάνω, το λίγο πιο θορυκτό, στέγνωσε ο Πρίγιοβιτς. Φαντάσου, και ο Βιρίνη είναι πιο κάτω. Αλλά εκείνος ο δικός μας ο Νασλίδης από τον Ιούλιο, ένα γραμμάριο δεν έχει χάσει. Ακόμα σαν και εμένα είναι ρε. Αφού δεν παίζει, να τρέξει. Τι να παίξει, προπόνηση δεν κάνει. Εντάξει, μωρέ τώρα, άμα το βάζουμε του απλωματικού. Εδώ και ο Χατσερίδη είναι κορμάρα που δεν παίζει βασικά. Σε παρακαλώ. Μάλιστα. Σε παρακαλώ. Θα τον έχει μέσα, λες, στην Ευρώπη τον Χατσερίδη. Δύσκολα, στην Ουκρανία ο Χατσερίδη. Είναι. Συγκάπη το κρατήσει. Εντάξει, τελειώσαμε κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα φτάνοντας στις 7.30 εδώ με το λόγο επειδή μείνετε συντονισμένοι να επιστρέψουμε δυναμικότατοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας 7.39 πρώτα λεπτά καλημερίζουμε όλο τον κόσμο που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας. 2-31-0-287 και 3-8 για το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δεύτερη η ώρα με τις σημαίες ψωμιάδη συντροφιά, σημαίες ομάδων και κρατών. Λάβαρα πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων. Banner, street flags και beach flags στη Βασιλείο Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 2-31-0-532-000. Και να ζητούσε στο ξεκίνημα της εκπομπής καλά νέα. Τα καουβόσια έχει ένα ένθετο που μου αρέσει αυτό στον Sky στις ειδήσεις. Δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει. Λέει, δύσκολα. Τα καλά νέα της ημέρας. Λέγω, δηλαδή, υπονοώντας ότι όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι άστα να πάνε. Δηλαδή, πάνε. Κανονικό, ποιο είναι το καλό. Το καλό νέο είναι ότι τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν στο να. Τρόπον την να πιστοποιήσουμε, να.
να κατοχυρώσουμε ονομασίες είτε εθνικής σημασίας είτε γαστριμαργικής σημασίας όπως η φέτα, ε? Ναι. Αλλά τελικά σε ένα άλλο προϊόν αναμένεται να μπει το trademark της Ελλάδος. Και ποιο είναι αυτό, μπορείς να φανταστείς? Πιο παραδοσιακό πλέον προϊόν της χώρας μας, φαγόσιμο βεβαίως, βεβαίως, θα πιστοποιηθεί ως ελληνικό πιστοποιημένο παραδοσιακό προϊόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδοσιακό φαγόσιμο. Ναι, παραδοσιακό φαγόσιμο. Έτσι, έτσι, θα, έτσι θα πιστοποιηθεί. Παραδοσιακό τώρα, μην ψάχνεις τώρα να βρεις 200 χρόνια πίσω. Είναι κάτι το οποίο συνδέει την Ελλάδα. Όταν ακούς το συγκεκριμένο έδεσμα, θα σου έρθει. Με τίποτα, ρε φίλε, θα μην πεις καμιά τρέλα τώρα. Όχι, ρε, τι τρέλα. Έδεσμα κιόλας. Έδεσμα, καλά, έδεσμα. Γιαούρτι. Όχι, όχι, γιαούρτι. Ο γύρος. Μεγάλε, ναι, μόνο ο γύρος. Ο γύρος, ο γύρος, ναι. Σωστά. Σε μερικές μέρες, λέει, θα δημοσιευθεί η σχετική υπουργική απόφαση που απαιτείται για τη διαδικασία αναγνώρισης των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει επισπεύσει τη διαδικασία. Γίνεται δουλίτσα. Γιατί χάσαμε τη φέτα. Την είχαμε στην αρχή, pop, αυτά, τέτοια ιστορίες, αλλά μας την έχουν πάρει. Νομίζω φτιάχνουν φέτα. Κάνανε κάτι οι Δανείοι, αλλά πρέπει να φτιάχνουν φέτα και στον Καναδά τώρα αυτή τη στιγμή. Τα χάσαμε όλα κανονικότατα. Καθώς λέει, εκπρόσωποι της βιομηχανίας κρέατος έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον και έχουν συντάξει το σχετικό φάκελο για την πιστοποίηση του ελληνικού γύρου ως ΕΠΙΠ. Ωραία. Φεύγει το pop που γνωρίζαμε μέχρι τώρα και έρχεται το ΕΠΙΠ. Μπορούμε να κάνουμε μία σύνδεξη. Αυτό να κάνουμε το ΕΠΟΠ. Τα συνδυάσουμε και τα δύο. Λογίας, γύρων. Και αν έχουν φάει γύρω η ΕΠΟΠ. Φασφούτερ. Εκεί στα σύρματα, το delivery, έλα λίγο, φέρε εδώ να έχω υπηρεσία. Αίδουν τέτοια ιστορίες. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει. Βέβαια, αυτό που δεν γνώριζα, ας πούμε, και είναι ότι κινδυνεύαμε να μας πάρουν το γύρο κάποιοι άλλοι. Γιατί εντάξει, ξέρουμε ότι οι Τούρκοι έχουν το ντονέρ. Είναι διαφορετική. Λίγο προς το κοιμά πάει η φάση. Ναι, είναι λίγο διαφορετικό. Υπήρχαν κάποιοι άλλοι που επιβουλευόταν τον χοιρινό γύρο. Κάποιοι. Δύσκολα να το πάρει. Να πάρει τώρα, πού να κάνει γύρο. Γύρο πρέπει να είσαι μάστορα. Έτσι, κανονικά. Ο γύρο, ο οποίο βέβαια είναι Ολλανδική προελεύθερη, θα έχουμε πει. Πολλά έρχεται να πούμε εκεί πέρα. Έρχονται τα Ολλανδικά. Ο γύρος, λέει, είναι ένα προϊόν που είναι στενά συνδεδεμένο με την ελληνική γαστρονομία. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αγαπητό άγερο, ρε φίλε. Και παρασκευάζεται με ειδικό τρόπο παραγωγής που αντιστοιχεί στην παραδοσιακή πρακτική και παράγεται από συγκεκριμένες πρώτες ύλες, τον υδρότα του γυρά, λίγο μητούλα, λίγο το δάχτυλο έτσι μαυρισμένο που βγάζω. Πώς μ' αρέσει αυτό που πλέον φοράνε γαντάκια στα γυράδικα. Το έχεις παρατηρήσει. Το έχεις παρατηρήσει. Ναι, είναι γαντάκι. Έχεις βάλει γάντι σε γύρω. Και το πλαστικό, το όταν κόβεις το μαχαίρι, ο υδρότας από κάτω το μανίκι πέφτει κάτω από το γάντι. Και έχει γάντι και με τα γάντια πιάνουν και τα λεφτά. Πιάνουν και τα λεφτά, πιάνουν το γάντι. Και εκείνο το γάντι είναι λάδι, να πούμε εκεί πέρα. Κανονικότατα, κανονικότατα. Αλλά είναι τα νέα ήθη. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Υπέροχα, wonderful, όπως λένε στην Αναστασία. Wonderful. Ναι. Μήπως μπερδευτήκατε ότι κάνετε απογευματινή εκπομπή? Γιατί το λες αυτό? Δεν πιάσετε και μια ζήτη για καμιά μπουγάτσα. Τώρα κόσμο μπουγάτσα. Καλά, εδώ τις 6 ώρα μιλάμε για σπλινάντερα και ό,τι θέλεις. Καράκι, εδώ θα φάμε πατσά. Το φαΐ δεν κοιτάει ώρες, το φαΐ σε αυτήν την εκπομπή. Δεν είναι απογευματινή. Τώρα που είπε για πατσά ο Στέφανος, ναι. Εγώ πατσά, παιδιά, δεν έτρωγα σχεδόν καθόλου. Αλλά όμως. Έτσι θα έχει ένα μεγάλο. Ναι, έτσι μ' αρέσεις. Λάτρης ήταν ο κουμπάρος μου. Ναι. Μετέπειτα κουμπάρος μου, δηλαδή. Ναι. Γιατί βγαίναμε μαζί παρά και όλα αυτά και εκείνος τον έτρωγε σαν τρελός. Εγώ πήγαινα μαζί του στον πατσά, έτσι, μετά το ξενύχτη και δεν τον ακουμπούσα. Και έτρωγες γνωστό. Κοτόσουπα. Τίποτα. Σχεδόν τις περισσότερες φορές τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, να μην βγαίνεις μαζί του. Ναι. Να κάτσεις σπίτι. Δεν θέλουμε τέτοια. Αλλά περιμένουμε το μεγάλο αλλά. Τώρα περιμένω εγώ τώρα. Μια φορά με πιάσε μια μεγάλη λιγούρα. Έτσι. Και το δοκίμασα το πατσά. Και λες. Εκείνο το πατσά. Τη δεξιά που κατεβαίνοντα. Καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Πολύ μπράβο, ναι. Ναι. Με φίλε, από εκεί τη στιγμή και μετά δεν τον απογορήσατε. Θα αλλάζετε τον πατσά σας με δύο κοτόσουπες? Ποτέ, never. Για τέτοια. Είδες, δεν έχω φάει ξενέρωτος ποτέ πατσά. Επίσης, ξενέρωτος. Και τώρα δύο κουβέντες για αυτό που έγινε χθες στον Άρη. Βεβαίως. Για μένα ήταν πισωγύρισμα. Καταρχάς τον Άρη τον προπονητή τον έδιωξε η Γιούχα χθες με τον Ολυμπιακό. Εγώ το πιστεύω αυτό. Δηλαδή κάπου καλπίρισε.
έκανε αυτό. Η Γιούχα. Ναι, αλλά ο κόσμος, ας πούμε, οι Φερρυππίνοι οργανωμένοι, δεν αναφέρθηκαν εναντίον, δεν εκφράσανε, ας πούμε, μια. Δεν αναφέρθηκαν γιατί έφυγε, μετά βγήκε ανακοίνωση. Μετά βγήκε, μετά βγήκε ανακοίνωση. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ είδα κόσμο, Πάμπη, που είχε να πάει πολλά χρόνια Αριανούς, ας πούμε, παλιούς σαν και εμένα, ξέρω εγώ, δεν είχε χρόνια να πάει στον Χαριλάου. Τους είδα επειδή τους άρεσε αυτό που έβλεπαν μέσα στο γήπεδο. Όχι ότι τα λέγανε, ότι είπανε, αμάν θα πάω τώρα γιατί θα πάρω πρωτάθλημα ή θα πάω. Θα σε πω μια λεπτομέρεια που δεν κατάλαβες. Με τη Λάρισα στο πρώτο μάτσο το Καφτατζόγλου είχε 22.000. Δεν εννοείται με ντέρμπι στο Ολυμπιακό να έχει 13.000 στο Χαριλάου μέσα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα. Ο κόσμος δυσαρεστήθηκε από την ΑΕΚ πάρα πολύ. Ναι, δυσαρεστήθηκε, αλλά πού έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Στέφανε, το σκεπτικό. Στο φιλικό με, στο φιλικό με τη Λάρισα. Ήμουνα. Είχε 9 κιλά. Δεν χωρούσαμε. Δεν χωρούσαμε. Άμπραβο. Λοιπόν, ο κόσμος ένιωσε ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Είδες. Και άσχετα που λέγανε που βγαίνανε αυτά τώρα στα ΜΜΟ και όλα αυτά πρωτάθλημα και τώρα αυτά τα κοροφέλια. Ναι. Ο κόσμος δεν τα πίστευε αυτά. Δεν ήταν. Εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα πίστευε, το λέγαμε για το Φραμπαλά, έτσι. Μην χάζουμε. Μην τρελάθουμε κιόλα. Δεν ξέρω ο κόσμος τι πάει να κάνει, τι πάει να γίνει. Ναι. Το ήξερε ο κόσμος. Δεν το θέλει. Και άρεσε αυτό το πράγμα. Και έλειψε με την προσμονή ότι κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Ναι. Ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα κάνει σαράν. Αυτό γινότανε. Πήγανε και διώξαν τον προπονητή χωρίς κανένα λόγο. Γιατί, τι, γιατί, δεν κατάλαβα. Δεν είναι λόγος αυτός τώρα. Συγγνώμη, περίμενε τώρα. Δεν είναι έτσι. Μην τα βλέπεις μόνο από μια πλευρά. Δηλαδή, τι έφτασε να κάνει, δηλαδή. Να κάνει τι. Μα έχει σε 9 αγώνες 5 ήττες. Και οι 4 είναι συνεχόμενες. Και βαριές και 4 τώρα. Δεν είναι έτσι. Τα είπαμε χθες, Στέφανε, στα περισσότερα παιχνίδια που ο Άρης έχασε. Δεν έχασε γιατί ήταν χειρότερο. Ναι, ήταν αξιοπρεπέστατος. Μπαλάρα δεν έπαιζε, αλλά ήταν αξιοπρεπέστατος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό μετράει, φίλε μου Στέφανε. Ήταν με ήττα έχει διαφορά. Πού ήταν αξιοπρεπέστατος. Πού ήταν αξιοπρεπέστατος. Αγωνιστικά λέω, ρε. Αγωνιστικά. Εκτός από το μάτι με διαφορετικούς αγώνες βλέπουμε. Για μένα δεν είναι αξιοπρεπέστατος. Αλήθεια τώρα, δεν είναι έτσι. Δεν ήταν. Καλά, εντάξει, δεν ξέρω τι. Βλέπω άλλα πράγματα εγώ, ας πούμε. Δεν είναι τώρα. Εντάξει, δεν περιμένεις. Εκτός να δεις πώς παίζει η Λίβερπουλ, πώς παίζει. Όχι, είναι πια Λίβερπουλ. Απλώς ξέρω, να σου πω κάτι. Με βάση τι έχω σαν υλικό, αυτό αξιολογώ. Άλλο να μην είχα αυτό το υλικό και θα σου έλεγα είμαι αξιοπρεπέστατος. Δεν μ' άρεσε αυτό. Μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, φιλιά. Καλό πατσά. Καλό πατσά. Αλλά ξελίζομαι. Δεν τον αποχωρίζομαι. Εγώ το γίνω τον πατσά μου. Δεν τον αναλάζουμε τίποτα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Τι έχουμε, πελάτη. Έλα, πελάτη. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον να. Πού είσαι. Συγκεκριμένος κατεβαίνω φοράω παπούτσια, παίρνω ένα μέξι και πάω περιφερειακό λεφτό οπτικό γύρο. Περιφερειακό σε ποιο περιφερειακό, της Βερίας. Ναι. Πιτό γύρω. Τέτοια ώρα. Ναι. Έχει ανοιχτό 8 παρά 12. Έχει αυτεράδικο. Μα αρέσει. Πιστοποιημένο πλέον ελληνικό παραδοσιακό γύρο. Ναι, καντίνα είναι. Έτσι, έτσι. Μ' αρέσεις. Με τον Ολυμπιακό πότε παίζουμε στην Κούπα. Κάτσε. Ξέρω που. Να περάσουν και απόκριες, να πει και του Βαλεντίνου, δεν ξέρω. Έκαιρο, δεν κρατιέσαι. Βέβαια. Να δώσουμε προγνώσεις από τώρα. Να δώσουμε, ναι, ναι, ναι. Σημειώνω, σημειώνω. 7-1. 7-1, γουστάρω. Μάλιστα. Με τον Πόλο Άντωνη Μπάνο. Ναι, με τον Μπάνο. Καταλαβαίνουμε τη χθεσινή σου νύχτα μετά το σημερινό σου προγνωστικό. Ναι, τα λέμε. Τα λέμε, βιάζεται να κατέβει στον περιφερειακό της Βέρειας και να πάρει. Μα τζατζίκι είναι μέσα, δεν το ρώτησα. Τζατζίκι, τι είμαστε εδώ, Μακεδόνες είμαστε. Τζατζίκι βάζουν οι Αθηνέζοι. Σε παρακαλώ, καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Να το. Σκυλί του πολέμου. Άρε σκυλί. Τι γίνεται. Πού είσαι, σκυλί. Καλά είμαστε. Στέφανε, πόσο είχατε με τον Ολυμπιακό, 13.000 είχατε μέσα. 13, άντε 15 και. Ρε Στέφανε, να σου πω κάτι. Κάτι τέτοια. Τέτοιες λακαμίες κάνετε και μετά τρώτε κράξη. Δηλαδή τραγικός ο κόσμος του Άρη. Γιατί ρε. Γιατί ρε, παιδιά, να είχε 13.000 μέσα. Δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά δηλαδή. Πόσο πρέπει να έχει. Γεμάτο να ήταν. Τι θα πει, ρε φίλε. Γιατί δηλαδή, να. Φέτος όλο ο κόσμος του Άρης, με συγχωρείτε, Στέφανε, τι περίμενε δηλαδή, τι να γίνει, σαν τι να γίνει, ας πούμε. Ήταν, να σου πω κάτι, ξέρεις ποιοι δεν ήταν μέσα. Ξέρεις ποιοι δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Αυτή που πάρει στην Τούμπα με τα κινητά, αυτή η γυαλακή. Όχι, θα σου δώσω εγώ ένα άλλο τώρα. Δεν ξέρει όμως ο απλός κόσμος ποιοι δεν ήταν μέσα. Ναι. Τα διαρχίας δεν ήταν μέσα. Σκέψου το λίγο. Αυτά τα εισιτήρια που κοπήκαν ήταν πολλά, αλλά και φαινόταν άδειο. Τα διαρχίας δεν πήγανε. Κάτι σημαίνει αυτό, ήταν μήνυμα, να ξέρεις. Για τον πρόεδρο, σε λέει τι γίνεται εκεί πέρα.
Και όταν... Εντάξει, ρε Στέφανε, ακόμα και έτσι να είναι. Δηλαδή τα διαρκεία ωραία στέλνουν μήνυμα στον πρόεδρο. Δηλαδή και τα εγώ το ίδιο ερώτημα σου κάνω. Σαν τι περιμένανε, εγώ ξανά αυτό σε ρωτάω, ρε φίλε. Τι περιμένανε, ρε. Συγγνώμη, δεν περιμένει. Χάνει από το Πανιόνιο. Συνεχίζει και χάνει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με ανατροπή εδώ μέσα. Με ανατροπή. Ρε φίλε μου, αφού δεν σε πάει, όσο πάει τον ΠΑΟΚ και τύχει, δεν πάει τον άλλο. Άμα δεν πάει, έφυγε επειδή είναι κατέμιση. Άντε να σου το πω και έτσι. Άμα δεν σα το δικαιολογήσω. Τι άσε με τώρα, κάτσε, περίμενε. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Δηλαδή, ανέβηκε ο Άρης φέτος μετά από το σταθμό. Συγγνώμη, περίμενε. Είσαι ΠΑΟΚΣ ή Αριανός που μιλάμε τώρα. ΠΑΟΚΣ ή τώρα κάνουμε κουβέντα σοβαρά, μιλά. Μου λε γιατί. Εντάξει, όταν θα παίξει Μαλεζά και Πέλκα στόπερ, έλα να μου πει και φά καμιά τεσάρα. Τι μου λέει, πες μου. Δεν είναι, προσδοκίες δεν είναι ίδιες τώρα του. Πώς δεν είναι ίδιες, κάτσε περίμενε, έχω δελυζήσει σώζ, έχω στο περάρες και κάτσε μισό λεπτό. Όταν θα δεις το Πέλκα δίπλα στο Βέρμπλουμ να παίζουν στα εξάρια, έλα να μου μιλήσεις. Εγώ θεωρώ ότι όχι τέλος πάντων, περίμενε να τα αναλύουμε. Για μπάλα μιλάς. Εγώ νόμιζα ότι ήσουν Αριανός και κρίνεις κάποια κατάσταση. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα του κόσμου το αρέσει η νοοτροπία. Α, όχι, δεν είναι έτσι. Ενώ στο μπάσκετ δεν έχει αυτή η νοοτροπία. Πηγαίνει ο κόσμος στο Άρη. Ποιο πηγαίνει στο μπάσκετ, πηγαίνει ο κόσμος στο Άρη, νομίζω ότι πηγαίνει. Μέχρι πρώτη ενό τουλάχιστον. Φέτο έχει καταλήξει την ομάδα. Μέχρι πρώτη. Πέρυσι ήταν γεμάτο. Με Παναθηναϊκούς με τέτοιο αυτό το. Ωραία, μέχρι πρώτη. Ήταν ένα μήνυμα. Πάρε δύο ματσάκια τώρα. Τα υπόλοιπα. Πάρε δύο ματσάκια εκτό έδρα που είναι, θα σου πω εγώ. Και Δεκέμβρη ξαναπέσει καρύλα. Αν δεν έχει 20.000 σε μένα, μην με λένε Στέφανο. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κακό ο Άρης. Δεν έχει τύχη. Δεν είναι τόσο πια αμάν και χάλια και να πει ωμά και δεν θα πάω στο γήπεδο γιατί ο Μάρκο. Ρε, δεν είναι κακό ο Άρης. Έχει καλό υλικό. Φτιάξω σωστά όμω. Βάλτε να παίξει σωστά, αυτό λέω εγώ. Εμά, δεν θέλει χρόνο για να φτιαχτεί το υλικό. Δεν θέλει χρόνο. Τι χρόνο δεν, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή, εγώ όπως είπα, πέντε πράγματα. Κάντε αυτά τα πέντε και άμα με πει δεν γίνονται αυτά. Στέφανο! Πες ρε, παιδί μου, ο κόσμος έχει λάθος. Βγάλτε τα μάτια. Πες, σας τα έβαλα αυτό που θέλατε εσείς και είμαι λάθος. Οκ, να πω και το άλλο που ήθελα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι για τους συνεργάτες του Καρφοκόρακα. Οχ, ναι, πες. Κάνει κάποια λάθη στρατηγικά τελευταία. Δεν ξέρω γιατί. Ναι. Έχει πάει να μπλέξει τώρα. Γιατί με αυτό που έγινε με τον Καρφοκοτσίδα, ξέρει τι έχει γίνει. Να μην το αναλύσουμε παραπάνω. Ξέρω, ναι. Λοιπόν, κάνει κάποια λάθη. Μπλέκεται σε χωράφια πολιτικά. Θα την πατήσει. Δεν τα ξέρει αυτά τα χωράφια. Ναι. Και έχει πολύ θεία που παίζει. Ναι. Θα τη φάει. Και συμβούλεψε τον εσύ. Είσαι ο άνθρωπο. Το πρόλαβα πριν 10 μέρες τα είπαμε αυτά. Μάλιστα. On air στο λέω. On air. Μπράβο σου, καλά. On air. On air τα είπαμε αυτά. Ναι. Έγινε. Να χαιρετούμε. Έγινε. Τσαου, 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 τσαου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287 και 38 για λιγουλάκι ακόμη το τηλέφωνο στις διαθέσεις και στις ωρέξεις του κόσμου. Καλημέρα στην Γραμμούλα μας. Ελάτε. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Να δευτερολογήσω λίγο ο Μονίκος που πήρα. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι εκπομπή, είναι σαν τη Βουλή εκπομπή. Στέφανε, ο προηγούμενος ήταν ΠΑΟΚΣ, γιατί δεν άκουσα καλά. Ναι. Α, βέβαια. Τι χαρά τους βρήκαν αυτοί, βέβαια, γιατί είναι μη μείνει. Γιατί να μη μείνει, εντάξει. Ο Άρης είχε κατά τη Στέφανε, σου πω ένα ωραίο παράδειγμα. Να μου πεις. Όπως είναι το καλό παιδί, ο γαμπρός που θέλουν όλες οι πεθερές. Ναι. Δουλεύει, κάνει νοικοκύρης, ήσυχος, βοηθάει τη γυναίκα. Τα ψώνια στις σπιτιού. Ναι. Αλλά όλες οι χώρες τους οι άτιμες, οι πονηρές, θέλουν αυτό με τα μουσια και με τα τατουάζ και με τα γυμναστήρια. Μπράβο, ναι. Δεν θα πάρει. Μόνο μουσια έχω. Και ξέρεις τι. Γυμναστήρια. Και άκου τώρα. Αυτό το παιδί να πούμε το καλό που φέρνει τα λεφτά, να του ρίχνει και πεθερά κάποια παντόφλα. Κατάλαβες. Ναι, γιατί είχε με παντόφλα. Μπράβο. Μπράβο. Λέει τώρα. Γιατί αυτοί που μιλήσαν ήταν οι πεθερές συγκεκριμένα. Έτσι, αυτές είναι πεθερές τώρα. Να έχουμε τον Άρη του χεριού μας. Ναι. Αυτοί φάγανε ολόκληρο ίβιτ. Ναι. Που πρώτη φορά ήταν και αυτή μπάλα μετά από τόσα χρόνια. Mm. Με καλό υλικό και καλή μπαλίτσα κιόλας. Ναι. Και φάγανε τον ίβιτ. Και τώρα λένε για μας τώρα δηλαδή. Mm. Που είχαμε τρεις μήνες. Έτσι και τι είδαμε μαμά από τον Πάκο. Μας έφερε τα κύπελα και τα πρωταθλήματα. Ναι. Μια καλή εικόνα είχε. Ναι. Και σε σχέση με αυτό που είχαμε δει τα 4 χρόνια. Ναι. Γιατί άμα συγκρίνουμε και με άλλες χρονιές, και άλλες έχει πέσει άλλες χρονιές καλή μπάλα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Και άλλες χρονιές έχει καλή μπάλα. Τίποτα. Για ονόματα που λέγατε προηγουμένως, δηλαδή βρήκα ένα όνομα. Για πες. Σας βοηθήσω λίγο, μπας και το κάνουμε λίγο quiz. Για κουιζάκι τώρα, 8 παρα 5, για δώστο. Να πηγαίνει ο ένας άνθρωπος από μια άλλη ομάδα και του λέει μπαμπά. Ναι. Το αν είμαι σκίσεις σήμερα, παίξε με καλά. Κατάλαβε Στέφανε. Κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα. Ναι. Να φέρουμε τον μπαμπά του Λουτσέσκου. Ναι, τον Πιτσιάνη. Καλά, εντάξει. Μπαμπά.
Ωραία, μακάρι. Και ένα άλλο από τα πάνω από τη σουίτα, παπά, και ένα από κάτω, παπά. Και να δω ένα ντέρμπι τώρα μέσα στη Τούμπα, μπαμπά με γιο. Ωραία, φίλε. Παπά, τι να κάνω τώρα, εγώ, παπά, τι να κάνω εγώ τώρα. Μικρέ, κάτσε και βλέπε. Γιατί ξέρει, οι Ρουμάνοι είναι και πατριαρχικέ οικογένειε. Αυτή δεν έχει και πολλά χαζά. Ευνοώ αυτό το σενάριο, είμαι μαζί σου. Δεν πήγε τόσο πονηρά το μυαλό μου. Έγινε, σα χαιρετούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, too good to be true. Αλλά θα ήταν πολύ ωραία. Θα έχει μετά good balance, good father. Καλημέρα στη γραμμούλα μα το πει. Καλημέρα. Μα το κλείνει. Καλημέρα στη γραμμούλα μα. Μηδέν και εδώ. Και καλημέρα. Εδώ είμαστε. Νάτο. Μπράβο, μπράβο. Για τον Νορβηγό ακροατή, ναι. Για τον Νορβηγό ακροατή, να του υπενθυμίσω ότι η ομάδα του μετά την κατάκτηση του κυβέλου Ελλάδος στο Βόλο, παίζοντας με την ίδια ομάδα που τον αμφισβητούσε, είχε 17.000 κόσμο. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται στην Ελλάδα. Το 50% των οπαδών των ομάδων είναι του πανηγυριού. Οι υπόλοιποι. Και παραπάνω. Είμαστε, το έχουμε πει πολλάκι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαστε οπαδοί της νίκης. Πάντα. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Το έχουμε πει και με εντυπωσίασε, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Να του στείλω την καλημέρα μου και να του πω ότι έξω ξημέρωσε, παλικάρι μου. Πρόσεξε το λιγάκι διαφορετικά, γιατί νομίζω ότι ακόμα νομίζω ότι έχει νύχτα. Περίμενε εσύ του Αριανού να κάνουν sold out στο Άρης Ολυμπιακός μετά από τρεις ντουντούκες. Και μάλιστα η τελευταία ντουντούκια με ντόρτια, εντάξει, θα ήταν πάρα πολύ. Παρεπιπτόντως το στοιχηματάκι το πήρα από ΠΑΟΞΗ για το πόσο κόσμο θα έχει στο Άρης Ολυμπιακός. Τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα, εντάξει, δεν το σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Από πόσο, πόσο σου είπε, πόσο σου είπε? Για 20 με είπε ο ΠΑΟΞΗ και εγώ το είπα για 14 με 15. Μα συνήθως το αντίθετο θα συνέβαινε. Θα έλεγε ο Αριανός, θα έχουμε 20.000 κόσμος και ο ΠΑΟΞΗ θα τους έλεγε έλα μωρό τώρα βρε μέχρι 13. Πρέπει να έχεις πρόβλημα, πρέπει να έχεις πρόβλημα και να είσαι πολύ άπειρος, πολύ άπειρος. Το γνώθεις αυτόν λοιπόν. Πήρες από ΠΑΟΞΗ στοίχημα. Πήρες από ΠΑΟΞΗ στοίχημα. Όλη την εβδομάδα τα ούζα και τα τσίπουρα. Όλη, κάθε μέρα. Όλη την εβδομάδα τα ούζα και τα τσίπουρα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Ο ΠΑΟΞΗ υποστήριζε ότι Σοκαριλάω μέσα 20.000 και εσύ είπες 14. Ερώτηση τώρα, εδώ κέρια. Κέρια ερώτηση. Ποια αθλητικά τώρα μου λες. Δηλαδή κάθε μέρα πας για τσίπουρο. Εννοείται. Μπορεί να έχει μπύρα μέσα. Μπορεί να έχει μπύρα. Κάθε μέρα. Και όλη την εβδομάδα. Καλά το ξεγείδηκες. Στοιχηματάρα. Θα το γλεντήσω. Θα το γλεντήσεις. Και πού είσαι τώρα στην Νορβηγία, είσαι στην Νορβηγία? Όχι, είμαι εντός της χώρας και πάω για το πρωινό. Ξεκινάω από τώρα. Πού, σε ποιο τομέα είναι το κέρασμα? Στην περιοχή της Νεαπόλεως. Α, μάλιστα. Αριανός από Νεαπόλη. Κυτρινόμαυρη Νεάπολη. Κυτρινόμαυρη, αυτό είναι το συμπέρασμα. Αριανομάνα Νεάπολη. Αριανομάνα. Για να ξέρουμε τι λέμε κιόλας, έτσι. Γνωστά αυτά. Έτσι. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Να λέμε ασπρόμαυρη καλαμαρία. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα παίρνω τώρα εδώ και θα το λέω που πίνει τα τσίπουρα. Αυτό θα ψάχνουν όλα τα καφενεία στη Νεάπολη. Για να δούμε ποιο κερνάει και τέτοια. Πελάτιδη. Κανονικότατα λοιπόν. Επί του πιεστηρίου μια συγκλονιστική είδηση. Πάλι προβλήματα για την ΑΕΚ. Νομίζω πάλι. Ούτε οι αφαιρέσεις βαθμών. Σιγά τώρα τι. Έχασε κανένα ευρώ. Πληρώθηκε λέει τα πριμ ύψου 41.000 ευρώ ο Χριστοδουλόπουλος. Κάτι, ναι, του φέρανε πίσω λέει κάτι. Κανονικά. Η ΑΕΚ κατέβαλε στο Λάζαρο χρήματα από τα πριμ τα οποία είχαν παρακρατηθεί ως πρόστιμο. Αυτά κι αν είναι προβλήματα για το σωματείο της Ένωσης. Ναι. Το ποσό είχε παρακρατηθεί ως πρόστιμο για τις δηλώσεις που είχε κάνει. Όμως από τη στιγμή λέει που το διοικητικό δικαστήριο δεν έδωσε άδεια για αυτό το πρόστιμο, η καταβολή των χρημάτων έγινε κανονικά από την ΑΕΚ. Πάντως η κότα της Ένωσης με τον ποδοσφαιριστή συνεχίζεται ως προς το θέμα του συμβολέου. Τελείωσε. Και οι δύο πλευρές πήραν προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών, ετσέτερα, ετσέτερα. 41 χιλιάρικα, άτσα, πάρτα εδώ. Την ατάκα που του είχε πει ο Τίβρης του Λάζαρο. Τι του είχε πει. Στους Ολυμπιακούς, ο Λάζαρος μία φορά αναστήθηκε, λέει. Τώρα που δεν παίζει. Εντάξει, Μελισανίδη, Μελισανίδη θέλω, θέλω Μελισανίδη εκπομπή.
Θέλω. Θέλει. Είναι ο μεγαλύτερος. Και τώρα πρόσφατα το συζητούσαμε. Είχε κάνει πάλι μια κορυφαία δήλωση πριν από κανένα δύο εβδομάδες. Είναι εντάξει, είναι τελείως ραδιοφωνικότατος. Είναι πολύ δυνατός. Φουλ. Ποιος Ντέμις τώρα που πήγε στο. Ποιος Ντέμις, ρε, κάτσε καλά. Στο Open. Κύριε Μελισσανίδη, ανοιχτή πρόσκληση εδώ πέρα έχετε όποτε θέλετε. Εντάξει. 6 με 8. 6 με 8 και 2 το βράδυ να μην πει εγώ θα έρθω να ανοίξω. Όχι, μωρέ. Όχι 6 με 8. 6 με 7. Μετά σε 7 έρχεται ο Παφούλια. Όχι, Παφούλια έχουμε μετά. Φεύγει ο Τίγρη. Μετά είναι ο Παφούλια, μπορεί να σε ψηρήσει κανένα ευρώ σε ένα Τίγρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχωρήσουμε 8. Του βγάλαμε το πρόγραμμα του. Να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Κωστή Τσατσαρό. Εμείς θα ξέρουμε που πούμε αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Θα φέρω και τα στοιχήματα μετά. Καλά, θα φέρεις και τα λεφτά δηλαδή. Τα λεφτά τα φέρω. Τα λεφτά λοιπόν. Θα ξαναπούμε. Φιλιά, τσάω.